Καλώς ήρθατε στη συνεδρία μετά τη μεσημεριανή διακοπή. Και η συνεδρία μας αποκατάσταση των ασθενών μετά από κατάγματα ευθραυστότητας ξεκινήσει έχοντας σαν βασικό άξονα την ομαδική προσέγγιση της ομάδας αποκατάστασης και πρώτα απ' όλα θα μιλήσει η κυρία Κοτρώνη, η οποία είναι φυσίατρος, είναι Διευθύντρια της Κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του Νοσοκομείου ΚΑΤ και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Κύριε Κοτρώνη, αν μπορείτε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που συνεδρίες για την αποκατάσταση υπάρχουν πλέον σε όλα τα συνέδρια ανά την επικράτεια και διεθνώς. Δύο λόγια, αν και ακούστηκαν πάρα πολλά, για τα κατάγματα ευθραυστότητας που προκύπτουν από χαμηλή ένταση τραυματισμό, όπως η πτώση από ίδιο ύψος ή και μικρότερης έντασης, αφορούν κυρίως το ισχύο, τη σπονδυλική στήλη και την πτυχιοκαρπική και συνήθως υποδεικνύουν την ύπαρξη οστεοπόρωσης με διαφοροποιήσεις όσον αφορά την επίπτωση λογοφύλου, ηλικιακών ομάδων και γεωγραφικής κατανομής. Τα αποτελέσματά τους είναι η αυξημένη θνητότητα, ο περιορισμός της κινητικότητας, η απώλεια της λειτουργικότητας, η αυξημένη ανάγκη για χρήση υπηρεσιών υγείας, ο αυξημένος κίνδυνος εισαγωγής σε γυροκομείο, η κατάθλιψη και η επίταση των γνωσιακών ελλειμμάτων που πιθανόν προϋπάρχουν, ο αυξημένος κίνδυνος για ένα μελλοντικό κάταγμα και το υψηλό κόστος, περιορίζοντας κάποια από αυτά τα επακόλουθα. Η αποκατάσταση παίζει σημαντικό ρόλο. Συνήθως συνοσηρότητες, επειδή τις πιο πολλές φορές μιλάμε και για άτομα άνω των 50 ετών, είναι η χρόνια αναπνευστική νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια, ο σαχαρώδης διαβήτης, η πολυνευροπάθεια που μπορεί να ακολουθεί τέτοιες καταστάσεις, αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, εξωπυραμιδικά σύνδρομα, άνοια, περιφερική αγκιακή νόσος και φυσικά οστεοπόρωση. Αυτό συνεπάγεται τη λήψη σύμπλοκης φαρμακευτικής αγωγής. Οι παράγοντες κινδύνου είναι αυτοί που δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε και αποτελούν ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το γυναικείο φύλλο, η λευκή φυλή, γνωσιακές διαταραχές και το οικογενειακό ιστορικό και οι δυνητικά τροποποιούμενοι, όπως είναι η οστεοπόρωση, η πτώση, η σωματική αδράνεια, η χαμηλή μάζα σώματος, οι διαταραχές ισορροπίας και βάδισης, η φαρμακευτική αγωγή, το αλκοόλ και το κάπνισμα. Για να εκτιμήσουμε την έκβαση ενός κατάγματος ευθραυστότητας, μέχρι πρώτην ως αξιολογούσαμε σε σχέση με τη θνητότητα και την επιτυχία της χειρουργικής επέμβασης, χρησιμοποιώντας πλέον το format της PICO, Population, Intervention, Comparison και Outcome, για το σχεδιασμό των ερευνών οδηγούμεθα σε πιο στοχευμένα ερωτήματα και απαντήσεις και τα αποτελέσματα εκτιμώντας σε ποικίλα πεδία, όπως η λειτουργικότητα, δηλαδή μυϊκή ισχύς, ικανότητα μεταφορών, σωματική ικανότητα, θνητότητα, δραστηριότητες καθημερινής ζωής, διάρκεια νοσηλείας και δυνατότητες διαμονής μετά το εξιτήριο. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της αποκατάστασης, εκτιμώντας σε 5 πεδία, κινητικότητα και φυσική κατάσταση, τα δύο, κλίμακες ζωής, ποιότητα ζωής, ειδικές κλίμακες για το συγκεκριμένο κάταγμα και ειδικές κλίμακες για συνοσηρότητες. Σημεία κλειδιά για την αντιμετώπιση ενός κατάγματος ευθραυστότητας είναι η ταχεία εισαγωγής σε τμήμα ορθοπαιδικής, η ταχεία συντονισμένη εκτίμηση παθολογική, χειρουργική, αναισθησιολογική, το χειρουργείο σωστά επιλεγμένο και σε σύντομο χρονικό διάστημα, η ταχεία πολυεπιστημονική αποκατάσταση, η σύντομη υποστηριζόμενη έξοδος από το νοσοκομείο και η συνέχιση της αποκατάστασης στην κοινότητα, η δευτερογενής πρόληψη με συνδυασμό ενίσχυσης της ποιότητας των οστών και εκτίμησης του κινδύνου πτώσεως και η εκπαίδευση ασθενούς και φροντιστών. Η πολλαπλότητα των προβλημάτων των εύθραυστων ηλικιωμένων απαιτεί πολυεπιστημονική, διεπιστημονική προσέγγιση που δίνει τα πλεονεκτήματα της ελάχιστης καθυστέρησης του χειρουργείου εξαιτίας ιατρικών προβλημάτων, της βελτίωσης της διαχείρισης των περιεγχειρητικών επιπλοκών, της καλύτερης οργάνωσης αποκατάστασης,
της μείωσης των ανεπιθύμητων συμβαμάτων και της βελτίωσης επικοινωνίας και εκπαίδευσης του ασθενή και του περιβάλλοντος του. Η εκτίμηση για να ενταχθεί κάποιος σε πρόγραμμα αποκατάστασης, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτεί τη λήψη ενός ιστορικού με κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως θα δούμε πιο κάτω, καλής φυσικής εξέτασης, ψυχιατρικής εκτίμησης, λειτουργικής εκτίμησης και βέβαια όλα αυτά σε σχέση με τον ασθενή, το περιβάλλον του, τόσο ανθρώπινο περιβάλλον, όσο και περιβάλλον σπιτιού στο οποίο κινείται. Μας ενδιαφέρει στο ιστορικό το αίτιο και ο μηχανισμός του κατάγματος, το είδος της επέμβασης και η έκβαση, οι συνοσηρότητες και η φαρμακευτική αγωγή, η γνωσιακή κατάσταση, συγκέντρωση, προσοχή, μνήμη, απραξίες, η αναπνευστική ικανότητα, η καρδιακή ικανότητα, ρυθμός, πίεση, τυχόν προβλήματα με ορθοστατική υπόθεση, η κατάσταση των αισθητηρίων και ιδιαίτερα της όρασης και της ακοής, η νευρολογική εκτίμηση, η αισθητικότητα, ιδιαίτερα η ιδιοδεκτικότητα, η μυϊκή ισχύ, τα αντανακλαστικά, ο τόνος, ο τρόμος, ο συντονισμός. Όσον αφορά τις αρθρώσεις, το μειωμένο εύρος, τις συγκάμψεις και οι παραμορφώσεις, τα βοηθήματα που ήδη χρησιμοποιούσε από πριν ο ασθενής μας, βοηθήματα βάδισης, το είδος των υποδημάτων που έφερε, η ισορροπία, η στάση σε όρθια θέση, ιδιαίτερα η μεγάλη κυφωτική θέση, το προηγούμενο επίπεδο λειτουργικότητας, το περιβάλλον του, η φροντίδα και η επίβλεψη που υπάρχει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον πόνο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στην υποξία φάση, αλλά και πριν το πρόγραμμα αποκατάστασης κάθε φορά, ώστε ο ασθενής μας να αποκτήσει άνεση και εμπιστοσύνη, προτιμώνται τα από του στόματος και ενδομικά αναλγητικά, ενώ τα ενδοφλέβια μπορούν να δοθούν σε μικρές σταδιακές δόσεις λόγω των απρόβλεπτων απαντήσεων των ηλικιωμένων ασθενών. Αποφεύγονται τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, λόγω κυρίως επιπλοκών από το γαστρεντερικό σύστημα και με προσοχή και σεβασμό πάντα στην νεφρική λειτουργία του ηλικιωμένου ασθενή, που μετά το κάταγμα ή το χειρουργείο συνήθως είναι και υπογεμικός. Πρέπει να είμαστε alert για εντοβάθη λοιμώξεις του τραύματος, κάτω δηλαδή από το επίπεδο της εντοβάθη περιτονίας με εμπλοκή του υλικού, που μπορούν να προκαλέσουν μια αρκετά μεγάλη θνητότητα στις αρθροπλαστικές του ισχύου και ακολουθούνται από χειρουργικό καθαρισμό, αντιβίωση και αφαίρεση του υλικού με μια γκέρλεσταν μεξίσιον αρθρόπλαστη. Και όταν αυτό συμβεί, οι νεότεροι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης εισβάδισης με βοήθημα, γεγονός μάλλον απίθανο όμως για τους πιο εύθρευστους ηλικιωμένους. Οι επιπολείς λοιμώξεις έχουν μια ευκολότερη αντιμετώπιση με αντιβιωτική αγωγή. Επίσης, πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση για τα έλκη αποπίεση, που για έναν ηλικιωμένο ασθενή αρκούν 30 λεπτά πλάγιας κατάκλυσης σε έναν ένδοτο υπόστρωμα για να ξεκινήσει ένα έλκος αποπίεση. Το βλέπουμε στο 30% των ασθενών με κάταγμα ισχύου. Προβλήματα στην κινητοποίηση προκύπτουν και από τα έλκη αποπίεση που αναπτύσσονται στις πτέρνες. Εάν δε αυτά τα έλκη προχωρήσουν σε οστιομυελίτιδα, η θνητότητα των ηλικιωμένων ασθενών μπορεί να αγγίξει το 50%. Στην εικόνα φαίνονται τα σημεία που αναλόγως της θέσεως του ασθενούς είναι οι περιοχές που υπάρχουν οστικές προεξοχές και αναπτύσσονται έλκη αποπίεση. Έτσι λοιπόν, στην μία εικόνα έχουμε ένα έλκος που ακόμη μπορούμε να το προλάβουμε με σωστή καθημερινή αντιμετώπιση, ενώ δεξιά πλέον βλέπουμε ένα έλκος το οποίο θα οδηγήσει σε μακροχρόνια αντιμετώπιση, κινδύνους για την περαιτέρω υγεία αλλά και τη ζωή ακόμη του ασθενούς και πολύ υψηλό κόστος. Παράγοντες που συνεισφέρουν στη δημιουργία τους είναι η παραμονή στο πάτωμα για ώρες μετά την πτώση, καθυστερήσεις στο ΤΕΠ, σκληρές επιφάνειες στα φορεία και τα εξεταστικά κρεβάτια, η υποθρεψία, η ανεμία, η καθυστέρηση της χειρουργικής αντιμετώπισης, η παρατεταμένη χειρουργική διαδικασία και η αποτυχία της ταχείας κινητοποίησης. Για την εντοβάθη φλεβική θρόμβωση έχουμε μια κλινική σημειολογία περίπου στο 3% για τα κάτω άκρα και 1% για πνευμονικές εμβολές.
Στη διάρκεια της αποκατάστασης προλαμβάνουμε με κυκλικές συμπιεστικές συσκευές των κάτω άκρων, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης με προσοχή για έλκη αποπίεση στα ευαίσθητα δέρματα, φαρμακευτική αγωγή με όλους τους κινδύνους της αιμορραγίας και της καθυστερημένης επούλωσης του τραύματος και φυσικά ταχεία κινητοποίηση. Η διατροφική παρέμβαση κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης είναι σημαντική. Η από του στόματος λήψη συμπληρωμάτων διατροφής πιθανόν μειώνει τη θνητότητα για τις επιπλοκές μετά από κατάγματα ευθραυστότητας, αν και είναι πτωχές οι βιβλιογραφικές αποδείξεις. Πρέπει επίσης να έχουμε εκτιμήσει τον ασθενή μας για τυχόν διαταραχές κατάπωσης, ιδιαίτερα στα υγρά, ιδιαίτερα ασθενείς που έχουν περάσει και αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια ή συνυπάρχει νόσος του Πάρκινσον. Και να σημειώσω ότι η αποδοχή των υγρών συμπληρωμάτων από τους ασθενείς συνήθως είναι πτωχή. Η ταχεία έναρξη της αποκατάστασης είναι σημαντική. Ξεκινάει από την αρχή της νοσηλείας του ασθενού μας με αλλαγές θέσεων επικλίνης, ενίσχυση της αναπνευστικής λειτουργίας, πιθανή ανάγκη αξιολόγηση του καρδιακού δυναμικού ακόμη και με υπερηχογράφημα για να εκτιμήσουμε το κλάσμα εξώθησης, ενώ η καθιστή θέση και η ορθοστάτηση σε ένα καθόλου επιτυχημένο χειρουργείο ξεκινάει την πρώτη με δεύτερη μεταγχειρητική μέρα, αν οι συνοσηρότητες του ασθενούς το επιτρέπουν. Η πρόοδος για βάδιση εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση του ασθενούς, το είδος του κατάγματος, τον τύπο και την έκβαση της χειρουργικής επέμβασης, ενώ οι πλέον ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να δυνατούν να κατανοήσουν τις οδηγίες για μερική φόρτιση και ελάχιστοι διαχειρίζονται τη βάδιση χωρίς φόρτιση. Στην πράξη, οι περισσότεροι ασθενείς βαδίζουν με μερική φόρτιση όσο τους επιτρέπει ο πόνος και σταδιακά φτάνουν την πλήρη φόρτιση όσο το κάταγμα επουλώνεται. Για τις κινήσεις του ισχύου, η κλασική πρακτική ήταν ο περιορισμός της κάμψης του ισχύου μετά από αρθροπλαστική για την πρόληψη εξάρθρωσης τεχνητής άρθρωσης και αφορά ακόμη και σήμερα κάποια είδη ολικών αρθροπλαστικών. Έτσι, χρησιμοποιούσαμε υπερυψωμένο κρεβάτι, καρέκλα, κάθισμα μπάνιου, κάθισμα αυτοκινήτου. Όμως, για τις σύγχρονες σημειολικές αρθροπλαστικές με προστιοπλάγια προσπέλαση και ελάχιστη βλάβη των μαλακών μορίων, τέτοιοι περιορισμοί πλέον δεν συνιστώνται. Σημαντικό στο πλαίσιο της αποκατάστασης η δευτερογενής πρόληψη των πτώσεων. Ασθενής που έχει ήδη υποστεί ένα κάταγμα ευθραυστότητας βρίσκεται σε κίνδυνο να εμφανίσει και νέα ανάλογα κατάγματα, ειδικά στα 2 πρώτα χρόνια που ακολουθούν το αρχικό κάταγμα. Οι επανειλημμένες πτώσεις συνδέονται με αυξημένη θνητότητα, παρατεταμένη νοσηλεία, διαταραχές στην αυτοϋπηρέτηση, υψηλό ποσοστό φιλοξενίας σε ιδρύματα. Τα ψυχολογικά επακόλουθα είναι σημαντικά, με απώλεια αυτοεκτίμησης και σιγουριάς, τοσεοφοβία, χαμηλή ποιότητα ζωής και αγχώδες μεταπτωτικό σύνδρομο. Το λεπτομερές ιστορικό και το ιστορικό της πτώσης, η κλινική εξέταση και τα εργαλεία εκτίμησης κινδύνου πτώσεων πρέπει αυτόματα να εντάσσονται στη διαδικασία αποκατάστασης. Εστιάζουμε στις διαταραχές ισορροπίας και βάδισης, στη βελτίωση της κινητικότητας, στα κατάλληλα βοηθήματα βάδισης και στα υποδήματα, στην εργονομία του σπιτιού και στην τροποποίηση πιθανών κινδύνων του χώρου, ένα παράδειγμα τα χαλιά που στρώνουμε το χειμώνα, στην εκτίμηση της όρασης, της γνωσιακής κατάστασης και πιθανών προβλημάτων ακράτειας, τα οποία αναγκάζουν ασθενείς που δεν έχουν καλή κινητικότητα και ισορροπία, πολλές φορές να τρέχουν βιαστικά προς την τουαλέτα με αποτέλεσμα πτώσης. Η ταχεία έναρξης, λοιπόν, πολυεπιστημονική αποκατάσταση, συνδυασμένη με την καλά οργανωμένη αποκατάσταση στην κοινότητα και τις οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, οδηγεί σε μεγιστοποίηση της αποκατάστασης και επιστροφή στο σπίτι, κάλυψη των προσδοκιών των ασθενών, μειωμένη παραμονή στο νοσοκομείο, μείωση του κόστους φροντίδας και όλοι οι ασθενείς μας που έχουν υποστεί ένα κάταγμα ευθραυστότητας πρέπει να εκτιμώνται για τον καθορισμό της ανάγκης να λάβουν αντιοστοπορωτική αγωγή. Εδώ σημαντική είναι η συνδρομή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γιατί ο ασθενής, όπως ξέρουμε, φεύγει αρκετά σύντομα από το νοσοκομείο
και δεν μπαίνει σε τέτοια πρωτόκολλα διερεύνησης. Σημεία κλειδιά, λοιπόν, για τη φροντίδα του κατάγματος ευθρευτότητας είναι η πολύ επιστημονική προσέγγιση, ορθοπαιδικός, φυσίατρος, γυριατρός, ομάδα θεραπευτών ανάλογα των αναγκών, εκπαιδευμένοι θεραπευτές, πλήρης αξιολόγηση σε όλα τα πεδία, ταχύ αντιμετώπιση του κατάγματος, γρήγορη κινητοποίηση με κατάλληλα προγράμματα αποκατάστασης, παρακολούθηση, επικοινωνία, εκπαίδευση του ασθενούς και των φροντιστών, τοποθέτηση στόχων, εκτίμηση της πρόοδου και επανεκτίμηση και δευτερογενής πρόληψη. Παραθέτω κάποια τελευταία review αλλά και μελέτες της βιβλιογραφίας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να προχωρήσουμε στην ανάλυση όλων αυτών των παραμέτρων από τις επόμενες ομιλήτριες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσουμε την κυρία Κοτρώνη, η οποία ήταν πιστή στον τίτλο της «Βασικές αρχές του προγράμματος αποκατάστασης», έτσι ακριβώς όπως έπρεπε να είναι, και η κυρία Μητσιοκάπα, η οποία είναι ιατρός φυσικής, ιατρικής και αποκατάστασης και σε λίγο θα υπηρετεί στο νοσοκομείο Σωτηρίας σε επιμελήτρια. Η κυρία Μητσιοκάπα, λοιπόν, θα μας αναπτύξει το θέμα ενδονοσοκομιακά προγράμματα αποκατάστασης. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την τιμητική πρόσκληση και να ξεκινήσω την ομιλία μου. Περισσότερο από 30% των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών υφίστανται πτώσεις κάθε χρόνο. Οι πτώσεις προκαλούν κατάγματα, το 95% εξ αυτών εντοπίζονται στην περιοχή του ισχύου. Ένα κατάγμα ισχύου θα χρειαστεί συνήθως άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης. Υπάρχουν βεβαίως και τα κατάγματα που πάνε συντηρητικά για ειδικούς λόγους. Και στη συνέχεια, φυσική αποκατάσταση με σκοπό τη μείωση ή την εξάλληψη του ποσοστού της αναπηρίας του ασθενούς. Τα ενδονοσοκομιακά προγράμματα αποκατάστασης είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς αποτελούν τη φυσική συνέχεια της χειρουργικής αποκατάστασης, εφαρμόζονται με βάση το μοντέλο της διεπιστημονικότητας, όπως προτάσει η Διεθνής Βιβλιογραφία, και περιλαμβάνεται πλέον σαν κομμάτι σε όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες. Εδώ βλέπετε μία πληθώρα κατευθυντήριων οδηγιών που προέρχονται από αναγνωρισμένους φορείς, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Σκωτία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ιδιαίτερη αναφορά ίσως θα ήθελα να κάνω στις κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσιεύτηκαν από τον ΜΑΚ και το Κάμερο το 2010. Είναι γιατροί αποκατάστασης, μάλιστα ο ΜΑΚ είναι γιατρός αποκατάστασης, γυρίατρος και ορθογυρίατρος, δηλαδή διαθέτει όλο το επιστημονικό background, θα λέγαμε, για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Και στις κατευθυντήριες οδηγίες που έρχονται από την Αυστραλία, και αναφέρομαι σε αυτό γιατί στην Αυστραλία ο γιατρός αποκατάστασης παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση, στη φάση αποκατάστασης αυτών των ασθενών, και βλέπετε εδώ από τις 5 οδηγίες, τις βασικές οδηγίες που έχουν εκδώσει, οι 3 αφορούν αποκλειστικά στο κομμάτι της αποκατάστασης, δηλαδή στον άμεσο καθορισμό των στόχων μέσα από τη διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης, των στόχων για την ανάδοση, ανάκτηση της κινητικότητας και της ανεξαρτησίας αυτών των ατόμων, τον καθορισμό της δομής όπου θα πάει ο συγκεκριμένος ασθενής για να δεχτεί τις υπηρεσίες αποκατάστασης και τη συνέχεια, την οργανωμένη συνέχεια των υπηρεσιών αποκατάστασης σε πολλαπλούς τομείς. Επιπλέον, πληροφορίες για τα ενδονοσοκομιακά προγράμματα αποκατάστασης μπορούμε να λάβουμε και από άλλους φορείς, όπως είναι το ΝΙΣ, και βλέπουμε εδώ ότι τα ενδονοσοκομιακά προγράμματα αποκατάστασης μπορούν να μειώσουν την εμφάνιση ελκών από πίεση, μπορούν να μειώσουν, μάλλον να επιταχύνουν την αποκατάσταση στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής και στις μεταφορές και να μειώσουν την εμφάνιση του σοβαρού delirium.
Μας δίνουν πληροφορίες για την εθνή σημότητα. Φαίνεται να μην αλλάζει στους 6 και στους 12 μήνες. Δεν αλλάζει όμως ούτε η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, ούτε και η επανασυλλογή αυτών των ασθενών. Συγκεκριμένα πάνω στην αποκατάσταση, την ενδονοσοκομιακή αποκατάσταση, κατευθυντήριες οδηγίες έχουμε από λίγους φορείς. Εδώ ίσως είναι το τελευταίο άρθρο στη βιβλιογραφία που ασχολήθηκε με αυτό το κομμάτι, δηλαδή το πιο πρόσφατο. Είναι κατευθυντήριες οδηγίες που μας έρχονται από την Κορέα και εκδόθηκαν από την Ακαδημία Ιατρικής Αποκατάστασης και την Ακαδημία Γεριατρικής Ιατρικής Αποκατάστασης εκεί, και βλέπετε ότι για την σύνταξη αυτών των οδηγιών έλαβαν μέρος 34 γιατροί αποκατάστασης, 2 ορθοπαιδικοί και μία ομάδα θεραπευτών. Ποιοι όμως είναι αυτοί οι ασθενείς που θα πρέπει να ακολουθήσουν προγράμματα ενδονοσοκομιακής αποκατάστασης? Αν λάβουμε υπόψη μας τον ορισμό της γεριατρικής αποκατάστασης από το European Consensus Group, θα πρέπει να ενταχθούν ασθενείς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν το λειτουργικό τους προφίλ. Οπότε, στην Ελλάδα βέβαια υπάρχει ένα κριτήριο ομπρέλα που καλύπτει όλους αυτούς τους ασθενείς, δηλαδή ασθενείς με μείζονες ορθοπαιδικές χειρουργικές επεμβάσεις, με αποδεδειγμένη αδυναμία ορθοστάτησης και βάδισης μπορούν να ενταχθούν σε τέτοιου είδους προγράμματα. Όμως, στη Διεθνή Βιβλιογραφία πλέον γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να καθοριστούν συγκεκριμένα κριτήρια, προγνωστικά κριτήρια ίσως, τα οποία θα βοηθήσουν τον ορθοπαιδικό στην κατάλληλη επιλογή δομής αποκατάστασης μετά το κάταγμα. Και μιλάμε βεβαίως για κλινικές αποκατάστασεις, ενδονοσοκομιακή αποκατάσταση, κλινικές αποκατάστασεις, είτε σε κέντρα αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας άμεσα μετά το νοσοκομείο. Εδώ ίσως είναι η πρώτη μελέτη που γίνεται στην Αμερική πάνω σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθήσανε να βρούνε όλους εκείνους τους δείκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν δυνητικά τους ορθοπαιδικούς, ώστε ο ασθενής να έχει το σωστό προορισμό μετά το κάταγμα. Και αυτή είναι η πιο πρόσφατη, το 2021. Έρχεται από την Ολλανδία, μια χώρα όπου το 50% των ασθενών κατευθύνεται σε δομή γεριατρικής αποκατάστασης μετά το χειρουργείο. Εκεί έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα, από ό,τι διάβασα, καταγραφής των καταγμάτων. Αυτό το σύστημα βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή του κατάγματος, το είδος του χειρουργείου. Είναι ένα, θα έλεγα, πλούσιο έτσι σαν σύστημα. Καταγράφονται πάρα πολλά πράγματα και μπορεί κανείς να έχει μια συνολική εικόνα της υγείας και της λειτουργικότητας αυτών των ασθενών. Και εδώ βλέπετε ότι από τους 21.000 ασθενείς που αξιολογήθηκαν με βάση αυτό το σύστημα, 11.000 κατευθύνθηκαν προς δομή γεριατρικής αποκατάστασης. Τώρα, η χρήση ειδικών εργαλείων αξιολόγησης της λειτουργικότητας και της γενικής υγείας είναι χρήσιμα στην πρόβλεψη της λειτουργικότητας και κατ' επέκταση του προορισμού μετά την έξοδο από την ορθοπαιδική κλινική. Είναι χρήσιμα για τον ίδιο τον ασθενή, για τη συνέχεια της φροντίδας και για την αποτελεσματικότητα του υγειονομικού συστήματος και των πόρων του. Υπάρχουν πάρα πολλές κλίμακες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Φαίνεται όμως ότι οι καταλληλότεροι είναι οι FIM, τη χρησιμοποιούν και στα κέντρα αποκατάστασης, κλινικές αποκατάστασης. Τι γίνεται λοιπόν στην οξία φάση της αποκατάστασης? Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε πάντα είναι ότι το πρόγραμμα αποκατάστασης δεν ξεκινά στις κλινικές αποκατάστασεις, ξεκινά μέσα στην ορθοπαιδική κλινική και σχετίζεται η εξέλιξή του με τη διάρκεια παραμονής του ασθενούς στην κλινική. Εφόσον αποφασίσει ο ορθοπαιδικός, γιατί η απόφαση για το που θα πάει ο ασθενής είναι στα χέρια του ορθοπαιδικού, εφόσον αποφασίσει ότι θα πρέπει να συνεχίσει την ενδονοσοκομιακή του αποκατάσταση σε μια οργανωμένη δομή, σε μια κλινική ενός νοσοκομείου είτε σε ένα κέντρο αποκατάστασης ο ασθενής, εκεί το πρόγραμμα συνεχίζεται εμπλουτισμένο και καθορίζονται και οι μετέπειτα στόχοι για την επέκταση του προγράμματος στην κοινότητα. Οι βασικοί στόχοι, είτε βρίσκεται στην κλινική αποκατάσταση είτε στην ορθοπαιδική κλινική, είναι η ανάκτηση της λειτουργικότητας και κατ' επέκταση η βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ανθρώπων. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις βελτιώσεις στη διαχείριση αυτών των ασθενών, είτε πρόκειται για χειρουργική διαχείριση, είτε για, στα πλαίσια της αποκατάστασης, αρκετοί ασθενείς αδυνατούν να ανακτήσουν το επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας στην καθημερινότητά τους.
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα αποκατάσταση στην ορθοπαιδική κλινική? Περιλαμβάνει τη διάγνωση εννοείται και τη θεραπεία των λειτουργικών ελλειμμάτων, αξιολόγηση τη γενική υγεία των ασθενών, συμπεριλαμβανομένου πάντα και των συνοσηρωτήτων, την πρόληψη και αντιμετώπιση των μεταχειρητικών επιπλοκών, την άμεση κινητοποίηση και βάδιση και την αντισταθμιστική χρήση βοηθημάτων προαγωγής της λειτουργικότητας. Η πρόωρη κινητοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς θέλουμε να γίνεται, θέλουμε να έχει κινητοποιηθεί ήδη ο ασθενής πριν ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα οργανωμένο σε μια κλινική αποκατάστασης. Και βλέπετε εδώ τις συστάσεις, συστήνεται η πρόωρη κινητοποίηση αυτών των ασθενών άμεσα με τη χειρητικά και έως τις πρώτες 48 ώρες, η βιβλιογραφία ποικίλει από 24 έως 48 ώρες. Και αυτό γιατί? Γιατί υπάρχουν μελέτες που μας λένε ότι θα βελτιωθεί η αναξαρτησία στις μεταφορές αυτών των ασθενών, θα αυξηθεί η διανυόμενη απόσταση κατά τη βάδιση και θα μειωθεί και η ανάγκη για βοήθεια ήδη από την 7η ημέρα της κινητοποίησης. Παράγοντες που πρέπει να ελέγχονται πριν την κινητοποίηση αυτών των ασθενών είναι ο πόνος, η κόπωση και η μεταχειρητική υπόταση. Αυτά τα τρία είναι που θα εμποδίσουν την πρόωρη κινητοποίηση των ασθενών, οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή διαχείριση. Τώρα, ποιες είναι οι καλύτερες στρατηγικές, ο καλύτερος τρόπος κινητοποίησης αυτών των ανθρώπων για να πετύχουμε τα μέγιστα στην κινητοποίησή τους, δεν έχει καθοριστεί ακόμη, δεν γνωρίζουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά πρωτόκολλα στην βιβλιογραφία, αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι το καλύτερο πρωτόκολλο. Δηλαδή θα κινητοποιηθεί ο ασθενής στην ορθοπαιδική κλινική με τις εφεδρίες που έχει και με το στρες που έχει υποστεί από το χειρουργείο. Όμως εμείς θα πρέπει στην πορεία όλα αυτά να τα βελτιώσουμε, να τα βελτιώσουμε ποιοτικά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιος είναι μάλλον ο καλύτερος τρόπος για να γίνει. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ είναι ότι τη μέγιστη λειτουργικότητα στη βάδιση ο ασθενής μας θα την κερδίσει περίπου στους 9 μήνες, που σημαίνει ότι σε ένα πρόγραμμα ενδονοσοκομιακό δεν θα το δούμε αυτό. Θα δούμε να βαδίζει ο ασθενής, αλλά δεν θα έχει ενδεχομένως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά η βάδιση που θέλουμε. Και βλέπετε ότι η βάδιση συνεχίζει να βελτιώνεται. Κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η ταχύτητα της βάδισης και μετά τους 9 μήνες, και εδώ βεβαίως πολύ σημαντικό ρόλο έχει η αποκατάσταση στην κοινότητα που καλείται να παραλάβει τον ασθενή και να βελτιώσει περαιτέρω την βάδιση. Αφού έχει μεταφερθεί ο ασθενής στην κλινική αποκατάσταση, εκεί συνεχίζεται το πρόγραμμα, όπως είπαμε, υπάρχει διεπιστημονική προσέγγιση, καλύπτουμε απόλυτα το κομμάτι των διεθνών συστάσεων και μάλιστα η σύσταση είναι ισχυρή ως προς αυτό το κομμάτι. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα αποκατάστασης εκεί που θα υποδεχτεί τον ασθενή από την πλευρά των θεραπευτών αλλά και της ιατρικής ομάδας, και εκεί υπάρχει η ιατρική ομάδα. Υπάρχει πάντα και ο ορθοπαιδικός, υπάρχει και ο παθολόγος, άρα υπάρχει διεπιστημονικότητα σε όλους τους τομείς και όλοι αυτοί θα αξιολογήσουν, θα καθορίσουν στόχους και θα παρακολουθήσουν την πρόοδο των ασθενών. Τώρα, όσον αφορά τα προγράμματα, τα προγράμματα είναι πάντα εξατομικευμένα. Υπάρχει ανομοιογένεια στον πληθυσμό, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε όλους τους ασθενείς. Ωστόσο, εφαρμόζονται οι γενικές αρχές της αποκατάστασης, οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες των γεριατρικών ασθενών. Αυτό δηλαδή που σας περιέγραψε προηγουμένως η κυρία Κοτρώνη. Εδώ βλέπετε τους στόχους της ενδονοσοκομιακής αποκατάστασης. Στην υποξία πια και χρόνια φάση έχει φύγει από την ορθοπαιδική κλινική. Κληρονομούμε κάποιους στόχους από την ορθοπαιδική κλινική. Έχουν τεθεί ήδη αυτοί οι στόχοι, οι πρώτοι τέσσερις που βλέπετε εδώ. Συνεχίζουμε στην αποκατάσταση, συνεχίζουμε μάλλον την πρόληψη αυτών των καταστάσεων και κατά διάρκεια της αποκατάστασης και μπαίνουν νέοι στόχοι που έχουν σκοπό την προαγωγή της λειτουργικότητας, την εκπαίδευση, στην κίνηση, στη βάδιση, στη δραστηριότητα της καθημερινής ζωής, την εφαρμογή προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης, πολύ σημαντικά, την επιλογή βοηθημάτων που δεν αφορούν μόνο στη μετακίνηση, αλλά και στην λειτουργικότητα γενικότερα του ατόμου και την εκπαίδευση της οικογένειας και των φροντιστών.
Τώρα, το πρώτο πράγμα που θα γίνει όταν θα μπει ένας ασθενής σε μια κλινική αποκατάστασης για κάποιο ενδονοσοκομιακό πρόβλημα, πέρα από την εκτίμηση της γενικής κατάστασης, παρούσας λειτουργικότητας και όλα αυτά που σας είπε η κυρία Κοτρώνη, το πρώτο πράγμα που θα κάνει κανείς θα είναι να βγάλει τον μόνιμο ουροκαθετήρα. Και αυτό γιατί δεν θέλουμε να μειώσουμε την εμφάνιση των ουρολιμόξεων. Αυτό για να γίνει βεβαίως χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση, τη λειτουργική κατάσταση αυτών των ασθενών, τη διαθεσιμότητα του προσωπικού και την ανταπόκρισή του σε κάποια κλίση του ασθενού, πόσο γρήγορα δηλαδή μπορεί να ανταποκριθεί. Πρέπει να υπάρχει εξοπλισμός, δηλαδή ένα υπόλοιμα ούρων μετά την εφαίρεση του καθετήρα καλό θα ήταν να μπορεί να μετρήσει κανείς και βλέπετε εδώ τις συστάσεις. Συστήνεται η αφαίρεση, η άμεση αφαίρεση του καθετήρα. Σε κάποιες περιπτώσεις αφαιρείται ήδη από την ορθοπαιδική κλινική και ο βαθμός σύστασης εδώ είναι αδύναμος. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες. Παράλληλα με την αφαίρεση του καθετήρα, θα πρέπει να αξιολογείται η ύπαρξη ακράτειας είτε νυκτουρίας. Είναι συχνές καταστάσεις ορθοπαιδικούς ασθενείς. Συχνά υπάρχει κάποια υποδιάγνωση σε όλο αυτό το κομμάτι και υπάρχει ορισμένες φορές και επιδείνωση μετά το χειρουργείο για διάφορους λόγους. Καλό είναι κανείς να τις διερευνά, καθώς εγκυμονούν κίνδυνο για πτώση. Έχουν αυξημένο κίνδυνο για πτώση αυτοί οι ασθενείς. Και επιπλέον έχουμε και στη διάθεσή μας αρκετά μέσα από την αποκατάσταση, προκειμένου να βελτιώσουμε αυτές τις καταστάσεις, να τις αντιμετωπίσουμε και να προχωρήσουμε χωρίς κινδύνους. Όσον αφορά τη θεραπευτική άσκηση, εδώ βλέπετε η ασκήσεις υπό αντίσταση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αποκατάστασης στα πλαίσια της θεραπευτικής άσκησης. Ο ασθενής θα χάσει περίπου το 50% της δυναμής του στο κάτω άκρο. Υπάρχουν κάποιες αρχές που εφαρμόζονται αυτές οι ασκήσεις. Είναι προσαρμοσμένες και αυτές πάνω στις δυνατότητες των ασθενών. Συνήθως εφαρμόζονται μικρές επαναλήψεις μέχρι να επέλθει κόπωση, να αναφέρει κόπωση ο ασθενής. Πρέπει να υπάρχουν κάποια διαστήματα ικανά για να επιφέρουν την ανάρρωση στους μύες μετά τις ασκήσεις ενδυνάμωσης και θα πρέπει να υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο σταδιακά θα εμπλουτίζεται και θα αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας του. Βλέπετε εδώ, υπάρχουν μελέτες και ο βαθμός σύστασης είναι ισχυρός. Οι ασκήσεις φόρτισης τώρα, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να γίνει μόνο σε συνεννόηση με τον ορθοπαιδικό, εξαρτάται αποκλειστικά από το είδος του χειρουργείου, πιο τυχεροί είναι οι ασθενείς που κάνουν ολική αρθροπλαστική και μπορούν πιο εύκολα να φορτίσουν το άκρο. Θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα βέβαια ότι οποιοδήποτε και αν είναι το χειρουργείο, ο ασθενής κρατά το μέλος, δεν το φορτίζει έως και 4 μήνες μεταχειρητικά. Φαίνεται ότι οι ασθενείς που έχουν τη δυνατότητα να φορτίσουν το άκρο έχουν λιγότερες επιπλοκές, μικρότερο χρόνο νοσηλείας και μειωμένο ρυθμό θνησιμότητας και εδώ οι συστάσεις είναι αδύναμες και θα παραμείνουν προφανώς έτσι πιο αδύναμες γιατί δεν μπορούν να γίνουν μελέτες πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή, ένας ασθενής που έχει τη δυνατότητα να φορτίσει το άκρο του δεν θα μπει σε μία μελέτη όπου θα του στερήσουν τη δυνατότητα αυτή για να δουν αν θα αυξηθούν οι επιπλοκές είτε ο χρόνος νοσηλείας του. Οι ασκήσεις ισορροπίας, πάρα πολύ σημαντικές, ξεκινούν μέσα στα ενδονοσοκομιακά προγράμματα. Υπάρχουν μελέτες με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Βελτιώνεται η βάδιση, η μυϊκή ισχύση, οι δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή, η ποιότητα της ζωής και γενικότερα η λειτουργικότητα του ατόμου. Έτσι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής άσκησης και ο βαθμός σύστασης είναι πολύ ισχυρός. Τώρα, όσον αφορά τις εντάσεις, τις φυσικοθεραπευτικές που αφορούν κυρίως την άσκηση, το χρόνο, τη συχνότητα, την ένταση, εδώ πάλι δεν υπάρχουν πρωτόκολλα, έχουν γίνει έρευνες όμως πάνω σε αυτό το κομμάτι, οι οποίες μας λένε ότι ο ασθενής μπορεί να πετύχει τα αποτελέσματα, τους στόχους που εμείς έχουμε βάλει, με μία συνεδρία την ημέρα, τουλάχιστον μία συνεδρία την ημέρα. Όμως, αυτό το κομμάτι εξαρτάται αποκλειστικά από την ανοχή, από το γνωσιακό επίπεδο και τη λειτουργική κατάσταση των ασθενών και την ανοχή που έχει στην άσκηση. Υπάρχουν ασθενείς που μπορούν να δεχτούν μεγαλύτερες έντασης και συχνότητας συνεδρίες.
η οστεοπόρωση. Συνήθως οι ασθενείς, κάποιοι ασθενείς μάλλον, συνεχίζουν την αγωγή τους μέσα στα κέντρα αποκατάστασης, μέσα στις κλινικές αποκατάστασης. Κάποιοι δεν λαμβάνουν αγωγή, οπότε θα μπουν οι γιατροί στη διαδικασία να σχεδιάσουν το πλάνο της θεραπείας. Στην πρώτη θέση, φάρμακα μάλλον πρώτης επιλογής, είναι τα διφοσφονικά, τα οποία φαίνεται να μειώνουν και τη συχνότητα εμφάνισης νέου κατάγματος κατά 40% στα 3 χρόνια. Δυστυχώς όμως αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί γνωρίζουμε ότι μόλις το 30% των γυναικών και μόλις το 10% των ανδρών θα συνεχίσουν την αντιοστεοπορωτική τους αγωγή μετά από ένα κάταγμα. Οπότε εδώ ίσως θα πρέπει να γίνονται περισσότερες παρεμβάσεις και από την πλευρά της αποκατάστασης ως προς τη διαχείριση αυτών των φαρμάκων και τη συμμόρφωση των ασθενών. Και εδώ ο βαθμός σύστασης είναι αδύναμος, χρειάζονται περισσότερες μελέτες. Διατροφική διερεύνηση είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να γίνεται και γίνεται στα πλαίσια της οργανωμένης αποκατάστασης ενδονοσοκομιακά. Η κακή θρέψη, η δυστρεψία είναι συχνή στους ηλικιωμένους με κάταγμα ισχύου, επηρεάζει τη λειτουργική τους αποκατάσταση, επηρεάζει, αυξάνει μάλλον τις επιπλοκές με την χειρητικά, την ποιότητα ζωής τους και έχει αυξημένο ιατρικό κόστος. Υπάρχουν μελέτες, χρειάζονται περισσότερες. Είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα της αποκατάστασης. Ο βαθμός σύστασης χαμηλός. Τώρα, η διατροφή υψηλής πρωτεϊνικής αξίας συστήνεται σε αυτά τα άτομα. Φαίνεται ότι μία ισορροπημένη έτσι, δίαιτα με τις πρωτεΐνες που προτείνονται έτσι, και μέσα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μπορούν να μειωθούν οι επιπλοκές, να βελτιωθεί η μυϊκή δύναμη, η μυϊκή μάζα, να βελτιωθεί η σαρκοπενία όταν συνδυάζεται με την άσκηση και γενικότερα το λειτουργικό προφίλ αυτών των ασθενών. Και εδώ χρειάζονται μελέτες, η σύσταση είναι ακόμη αδύναμη. Τέλος, η εκπαίδευση δραστηριότητες της ζωής. Εννοείται ότι σε μια κλινική αποκατάσταση αυτός ο ασθενής θα μπει σε τέτοιου είδους προγράμματα. Θα γίνει η αρχή δηλαδή, θα ολοκληρωθούν όμως στην κοινότητα αυτά τα προγράμματα. Βλέπετε εδώ ότι ο χρόνος που κερδίζει κανείς στις δραστηριότητες της ζωής για κάποιες περιπτώσεις είναι στους 4 μήνες και για πολλά άλλα είναι μετά τους 4 μήνες. Είναι στους 8, στους 10, στους 9 μήνες, άρα δεν θα το δει κανείς μέσα σε ένα νοσοκομιακό πρόγραμμα. Θα βάλει τις βάσεις όμως για να συνεχίσει το πρόγραμμα αυτό στην κοινότητα. Και βλέπετε και εδώ, ο βαθμός σύστασης είναι ακόμη χαμηλός, χρειάζονται και εδώ και άλλες μελέτες. Όμως, σίγουρα όταν εφαρμόζεται σαν πρόγραμμα και η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των λειτουργιών μεγιστοποιείται, όπως φαίνεται, μέσα από διάφορες μετρήσεις που γίνονται με κλίμακες όπως η FIM. Τέλος, είναι όλα αυτά που κάνουμε cost-effective. Υπάρχουν μελέτες που μας λένε ότι είναι. Έχουν γίνει όμως σε άλλες χώρες και δεν μπορούμε εμείς να δεχτούμε το αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα έχουμε διαφορετικό υγειονομικό σύστημα, διαφορετικές χρεώσεις, οπότε ακόμη δεν το γνωρίζουμε. Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι η αποκατάσταση ξεκινά πάντα στην ορθοπαιδική κλινική, συνεχίζεται εμπλουτισμένη με νέους στόχους στις δομές αποκατάστασης, κλινικές αποκατάστασης. Τα ενδονοσοκομιακά προγράμματα είναι σημαντικά, αποτελούν τον ενδιάμεσο σταθμό στη μακροχρόνια πορεία της αποκατάστασης των ασθενών με κάταγμα ισχύου. Δεν είναι για όλους τους ασθενείς. Πρέπει να υπάρχουν κριτήρια συγκεκριμένα για τους ασθενείς που έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους υπηρεσίες. Είναι σημαντική η χρήση εργαλείων για τη σωστή επιλογή των ασθενών που χρήζουν ενδονοσοκομιακής αποκατάστασης. Οι στόχοι για τη συνέχιση της αποκατάστασης στην κοινότητα, καθώς και η επιλογή της κατάλληλης δομής, θα πρέπει να μπαίνουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, ώστε να υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό το κομμάτι. Και βέβαια, απαιτείται συνέχιση των μελετών με σκοπό την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, αλλά και τη δημιουργία κατευθυντηρίων οδηγιών που να καλύπτουν όλο το φάσμα της αποκατάστασης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και με συγχωρείτε αν έκλεψα χρόνο από την κυρία Στάθη. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μητσιοκάπα και δεν έκλεψε ιδιαίτερο χρόνο. Άλλωστε η κυρία Στάθη
έχει το τελευταίο μέρος της συνεδρίας αυτής, που είναι τα προγράμματα αποκατάστασης στην κοινότητα. Η κυρία Στάθη είναι γιατρός αποκατάστασης και μεταξύ των άλλων προσόντων της, ας πούμε, και των απασχολήσεών της, η σημαντικότερη είναι ότι είναι η υπεύθυνη ιατρός στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κωνσταντίνος Πρίφτης στην Κερατέα, ανοιχτής νοσηλείας δηλαδή κέντρο, και επίσης ότι για την Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης τόσο στις νευρολογικές παθήσεις όσο και στη γυριατρική αποκατάσταση. Κυρία Στάθη. Να ανοίξω και το μικρόφωνο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Δρόσο για την τιμητική πρόσκληση και να τον συγχαρώ μαζί με τους συνεργάτες του για αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση. Ναι. Θα ήθελα να παρακολουθήσουμε, συνεχίζοντας τις προηγούμενες συναδέλφους, έναν ασθενή που στη διαδρομή του από το νοσοκομείο στην κοινότητα, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του ICF, η οποία μας βοηθάει να επικοινωνούμε καλύτερα. Ξεκινάμε λοιπόν στη χειρουργική κλινική με την αντιμετώπιση του προβλήματος των σωματικών δομών, του κατάγματος και των βλαβών που έχουν γίνει. Περνάμε μετά στην λειτουργική αποκατάσταση και την έναρξη της αποκατάστασης της μεταγχειρητικής με το πρόγραμμα, για να περάσουμε μετά στην κοινότητα, που εδώ θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αποθεραπεία, να αντιμετωπιστούν και να προελευθούν οι τυχόν συνέπειες του κατάγματος και της αντιμετώπισής του, και να προληφθούν κυρίως νέες πτώσεις ή καινούργια κατάγματα. Στην πρώτη φάση, συγγνώμη λίγο, αυτό με ενοχλεί, δεν κατεβαίνει. Στη φάση της νοσοκομειακής αποκατάστασης, ο στόχος είναι πρώτα απ' όλα η λειτουργικότητα. Ο ίδιος στόχος παραμένει και στην επόμενη φάση, αλλά εδώ εκεί τονίζουμε περισσότερο τη συμμετοχή. Και έχουμε μεγάλη ανάγκη να ενημερώσουμε τον ασθενή, γιατί έχει να αντιμετωπίσει, να επανεκπαιδευτεί και να αντιμετωπίσει προβλήματα τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε περιβαλλοντικό. Θα ακολουθήσουν μια σειρά διαφάνειες που θα δείτε τώρα. Είναι ένα μέρος από το σε εισαγωγικά εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούμε και στους ασθενείς μας αυτό, και δεν θα κάτσω να διαβάσω γιατί τα έχουμε ακούσει από το χτες και το πρωί πάρα πολύ. Οπότε περνάμε στην ενημέρωση για τις πτώσεις, μένουμε στο πώς οι πτώσεις συνδέονται με ευπάθεια, εθραυστότητα κατά συνέπεια και νοσηλεία ή ανάγκη για αυξημένη φροντίδα, και βλέπουμε ότι οι πτώσεις είναι πιο συχνές σε οίκους ευγυρίας, τις συνέπειες των πτώσεων, πρώτα το θάνατο και βέβαια τις επανειλημμένες εισαγωγές σε νοσοκομεία, το τραύμα που μπορεί να είναι από απλό μόλοπα έως μια κρανιοκεφαλική, ένα κάκωση, ένα κάταγμα καινούριο που κοστίζουν. Για να σταθούμε λίγο στην πυραμίδα της ποιότητας ζωής, όπου στην κορυφή έχουμε πάντα την ποιότητα ζωής, αυτό όμως σημαίνει ότι θέλουμε και κοινωνική συμμετοχή και λειτουργική ανεξαρτησία, και προϋπόθεση γι' αυτό είναι η επαρκής κινητικότητα και η ελευθερία από τον πόνο. Εδώ είναι που έρχεται ο γιατρός αποκατάστασης να υποστηρίξει τον ασθενή και όχι την νόσο, να ενεργοποιήσει την ομάδα του και στην οποία δεν περισσεύει κανείς, και να αξιοποιήσει ό,τι μπορεί από το περιβάλλον. Ο γιατρός αποκατάστασης απέναντι στην ευπάθεια έχει να κάνει να δομήσει ένα πρόγραμμα που μάλλον πέρασα ένα, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να γυρίσω πίσω, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Εδώ είμαστε. Έχει να αξιολογήσει και να διερευνήσει τον πόνο, τις λειτουργικούς περιορισμούς, τα φάρμακα και τις αλληλεπιδράσεις του, την συνοσηρότητα, και να συνεργαστεί και με άλλες ιατρικές ειδικότητες, γιατί ο τελικός στόχος είναι να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης εξατομικευμένο. Μακάρι να υπήρχε ένας τρόπος να έχουμε ένα copy-paste σε όλους. Δεν γίνεται.
Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, οι ανάγκες του είναι ξεχωριστές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μετρήσουμε την ευπάθεια, τη λειτουργικότητα, τα πάντα, τον πόνο, να αξιολογήσουμε τις δυνατότητές του, να κάνουμε προγνώσεις με αυτές. Είναι εργαλεία όλα αυτά, δεν μπορεί να γενικευτούν όμως. Πάλι τρέχει αυτό. Πάμε στο προηγούμενο. Στο προηγούμενο, γιατί εδώ μας βάζει τους τρεις αδύναμους κρίκους που θα μας επηρεάσουν την κινητικότητα, δηλαδή τη βάση του οικοδομήματός μας, την κατάσταση των οστών, του μυϊκού συστήματος και του εγκεφάλου και των νεύρων. Για τα οστά ακούσαμε πάρα πολλά, έχουμε υποχρέωση όμως να ενημερώσουμε τους ασθενείς μας για τον κίνδυνο και τις περιπτώσεις της οστεοπαινίας, της οστεοπόρωσης, να λάβουμε μέτρα, να προλάβουμε αυτή τη φοβερή σιωπηλή επιδημία που αν συνδυάζεται και με σαρκοπαινία, τις επιπτώσεις της, τις είπαμε, τις συνέπειές της, τα ξέρετε καλύτερα, δεν θα μείνουμε για να μην τρώμε χρόνο. Θα μείνω όμως εδώ, γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι που μέχρι τώρα δεν υπόθηκε. Έχουμε γυριατρικούς πληθυσμούς, δεν χάνουν μόνο οστική μάζα και μυϊκή, χάνουν δυστυχώς και νευρικά κύτταρα. Η ανελάχιστη ήδη αναγεννητική ικανότητα του νευρικού ιστού γίνεται ακόμα χειρότερη με την πάροδο της ηλικίας. Χάνουμε νευρώνες, έρχεται και η εκφύλιση της λευκής ουσίας, άρα χάνουμε σε πλαστικότητα, σε δυνατότητα πλαστικότητας της εγκεφαλικής λειτουργίας. Μπορεί να αναπτυχθεί άνοια, δεν είναι απαραίτητο, αλλά ο νευρικός έλεγχος μειώνεται. Όσο αυτός μειώνεται, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος ή πτώσης. Και αυτό φέρνει λειτουργική εξάρτηση. Και επειδή λοιπόν η εγκεφαλική βλάβη, όποια και να είναι, όποια αιτιολογία και να είναι, σημαίνει μειωμένη αποτελεσματική συμμετοχή, άρα περιορισμό στην αυτόνομη διαβίωση και αυξημένη εξάρτηση, είναι ένα κεφάλαιο, συγγνώμη, το οποίο πρέπει να το ασχοληθούμε πολύ. Όπως επίσης, ένα πολύ κεφάλαιο είναι η εμπειρία της πτώσης. Η εμπειρία της πτώσης, το πώς βιώνεται η πτώση από τον ασθενή. Λίγες φορές έχουμε την καλή εξέλιξη να είναι ψύχρεμος, να το αντιμετωπίσει και να αναρρώσει γρήγορα. Συνήθως μένει μια εμπειρία πόνου, η οποία σχετίζεται με ένα φόβο, με συμπεριφορές αποφυγής, και έτσι εκεί που έχουμε το φόβο σαν φίλο μας και μια φυσιολογική αντίδραση να προλάβουμε ένα ατύχημα και να αντιμετωπίσουμε μια απειλή, γρήγορα μπορεί να αναπτυχθεί η φοβία. Η φοβία είναι μια συναισθηματική διαταραχή του άγχους, η οποία μπορεί να γίνει καταστροφή, γιατί εμποδίζει τις κινήσεις, περιορίζει τη δραστηριότητα ακόμα, άρα και την κοινωνική απομόνωση. Μην κάνοντας κάτι, χάνουμε τις δεξιότητές του και αυξάνεται πάλι ο κίνδυνος πτώσης και η πιθανότητα εξάρτησης και αυξημένης φροντίδας. Στην ευπάθεια και στην ευστραυτότητα έχουμε τις ηλικιακές συγγένειες των πτώσεων, δηλαδή τη μυϊκή μάζα που μειώνεται σταθερά με την ηλικία, τις ισορρευτικές επιπτώσεις των χρονίων παθήσεων, τις διατροφικές ανεπάρκειες και την έλλειψη δραστηριότητας που σχετίζεται και άσκησης που σχετίζεται με το γνωσιακό έλλειμμα. Ό,τι δεν χρησιμοποιείς το χάνεις και το γύρας είναι νεανική πάθηση. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ όταν έχουμε απέναντί μας έναν ασθενή που έχει ένα κάταγμα για να μην κάνει ένα καινούριο ή που είναι υποψήφιος να κάνει ένα κάταγμα. Πρόληψη λοιπόν ή αντιμετώπιση. Να πάμε να αρχίσουμε να ξεφλουδίζουμε το κρεμμύδι των πτώσεων με τους παράγοντές τους, δηλαδή ό,τι αφορά το γύρας, τις φυσιολογικές αλλαγές που περιμένουμε, τη μείωση των αντανακλαστικών, τη διαδεκτικότητα, της ιδιοδεκτικότητας, τη μείωση του χρόνου αντίδρασης και την αλλαγή στο πρότυπο βάδισης, αν έχει κάταγμα είναι ακόμα περισσότερο. Άρα πρέπει να είμαστε όλοι υποψιασμένοι για μια αστάθεια στην προσπάθεια αλλαγής κατεύθυνσης. Είναι εκεί που πέφτουν οι ασθενείς μας. Αν έχει και μείωση της όρασης ή έχει δυσκολία στην προσαρμογή στο σκοτάδι, είναι άλλο ένα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε. Τρέχω πολύ. Να πάμε το προηγούμενο. Συγγνώμη. Την επίπτωση των χρόνιων νοσημάτων με την έκπτωση της όρασης, της ακοής. Το δεύτερο είναι ακοή, δεν είναι όραση. Τα νευρολογικά ελλείμματα, άλλες παθήσεις που λέμε, το συσσωρευτικό που μας έχουν γίνει και την καρδιακή ετοιμότητα. Δεν είναι μόνο να έχει μυς και κόκαλα γερά για να μπορούν να πάει παρακάτω, πρέπει να έχει και καρδιακό και αναπνευστικό απόθεμα για να μπορέσει να ασκηθεί αλλά και να λειτουργήσει.
Ένα μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα στα ιατρεία της πρωτοβάθμιας και τα ακούνε όλοι οι συνάδελφοι που βλέπουν ασθενείς, είναι αυτή η περιβόητη ζάλη, η οποία είναι πολύ συχνή σε άτομα πάνω των 65, ίσως και νεότεροι, τα μπερδεύουν με ήλιγκο, μπορεί να έχει ορθοστατική υπόθεση, μπορεί όμως να κρύβει και μια αναιμία, θέλει ψάξιμο. Θέλει προσεκτικό ψάξιμο ο ασθενής που λέει ζαλίζομαι, ή όταν έχουμε ένα ασθενή που μας λέει έπεσα, δεν είναι έπεσε γιατί μπερδουκλώθηκε στο χαλάκι, αλλά μπορεί να έπεσε και γιατί ζαλίστηκε. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και διερευνητικοί σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να κρύβεται ένα οξύ νόσημα, μπορεί να έχει και άλλες δυσκολίες κινητικές από κάτω που να εμποδίζουν. Συγγνώμη, σας βασανίζω, αλλά αυτό εδώ τρέχει. Πολύ ευαίσθητο ποντίκι. Οι εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να μας επηρεάζουν είναι τα φάρμακα. Υπόθηκαν πολλά για τα φάρμακα. Χάρηκα που άκουσα μια συνάδελφο, νομίζω ότι ήταν η κυρία Πανδιά, που είπε ότι κόβει φάρμακα, μακάρι να το κάναν όλοι, τις αλληλεπιδράσεις. Μην βιαζόμαστε να φορτώνουμε τον ασθενή με τα φάρμακα, αν δεν έχουμε πλήρη λίστα του τι παίρνει και να τα συσχετίσουμε μεταξύ τους. Όπως επίσης και τα βοηθήματα, συνταγογράφηση οφθαλμίατρος γυαλιά. Ας βεβαιωθούμε ότι τα χρησιμοποιεί σωστά και ότι έχει πάρει τα σωστά γυαλιά. Δίνουμε ένα βοήθημα βάδισης, να εκπαιδεύσουμε, να ασχοληθούμε λίγο ότι έχουμε επιλέξει το σωστό και ότι το χρησιμοποιεί σωστά. Πολύ μεγάλη σημασία έχουν οι οδοντοστοιχίες και η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, όχι μόνο για το να μπορεί να τρέφεται σωστά ο ασθενής, αλλά η σύγκληση της γνάθου είναι πλέον γνωστό ότι επηρεάζει τον τρόπο που στεκόμαστε και όσο απίθανο και να ακούγεται και την ισορροπία. Το περιβάλλον το δομημένο και το περιβάλλον με τα έπιπλά του. Κακοτεχνίες, χαλάκια, ατυχήματα, καθημερινότητας από πράγματα που είναι πεταμένα, έλλειψη στήριξης ή ασφάλειας, συνθήκες ασφάλειας, το φωτισμός, τα κατάλληλα ρούχα, πολύ ωραίο το τακούνι και το φόρεμα της κυρίας, αλλά επικίνδυνο για το κόκκινο χαλί. Το παπούτσι είναι ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να γίνει πολύ σωστή επιλογή του. Όπως επίσης και οι κατάλληλες συμπεριφορές. Οι ρίσκοι συμπεριφορές, είτε γιατί δεν το σκέφτεται κανείς, είτε γιατί το ξεχνάει, είτε γιατί δεν είναι καλά οργανωμένο το σπίτι. Δεν χρειάζεται να είναι στα πάνω ράφια τα πράγματα που χρησιμοποιείς καθημερινά, βεβαίως, και όχι να κάνεις και τέτοια πράγματα. Αυτό που σας έλεγα με το βοήθημα, τα δύο μπαστούνια στην κυρία στο χιόνι είναι η συνταγή για να πέσει. Άμα και τούτο εδώ πάλι, την πάει, το πάει, δεν την πάει. Το καλύτερο βοήθημα, για να προλαβαίνουμε καλύτερα παρά για να θεραπεύουμε και να αρχίσουμε να συνοψίζουμε στα απαραίτητα όσον αφορά τη σαρκοπενία και την οστεοπενία, τα είπαν όλοι πιο πολύ από μένα, δεν θα επιμείνω, αλλά και στην κοινότητα ακόμα πρέπει να την αναζητούμε, γιατί εδώ έχει κάτι άλλες κρυφές αιτίες, τον υποσιτισμό, την παραμέληση, το κατάλληλο περιβάλλον, άμα και την κακοποίηση του ηλικιωμένου. Πρέπει να ανιχνευτούν αυτά, όπως επίσης η επίπτωση της ψυχικής νόσου στην ομάδα αποκατάστασης, στην ομάδα των επιστημών, τη διεπιστημονική αυτή ομάδα. Εγώ θέλω και τον ψυχίατρο από κοντά. Είναι πολλές εκείνες τα προβλήματα που σχετίζονται και μπορούν να ρυθμιστούν με την παρέμβασή του. Η άσκηση πρέπει να είναι συστηματική, οργανωμένη και να είναι αποδοτική, αργή να δώσει απόδοση. Χρειάζεται κίνητρο και προσοχή στις απώλειες βάρους στην τρίτη ηλικία. Πολλές φορές είναι λίγο υπέρβαροι οι ασθενείς μας και με το κάταγμα και τα λοιπά παίρνουν μια σύσταση. Χάστε και λίγο βάρος για να διευκολυνθείτε. Αν προσοχή σε αυτές τις δίαιτες. Πρέπει να έχουν την κατάλληλη πρωτεΐνη, γιατί αλλιώς θα χάσει μυϊκή μάζα ο ασθενής και όχι βάρος. Τα προγράμματα πρόληψης και ενίσχυσης της κινητικότητας των ηλικιωμένων είναι διαδεδομένα, έχουν στόχο όσο περισσότερους να ενεργοποιήσουν πιο συχνά, πιο ενεργητικά, έχουν εντάξει ασκήσεις και κινήσεις της καθημερινής δραστηριότητας. Ένα από αυτά
πολύ ολοκληρωμένο, θα το ακούσετε και αργότερα υποθέτω, κάνω spoiler για τους απογευματινούς, μη φύγετε. Είναι το τάγκο, το οποίο έχει ασκήσεις πολύ και είναι δομημένο πολύ όμορφα με ασκήσεις ενδυνάμωσης, με πρώτα απ' όλα την προθέρμανση, έχει ενδυνάμωση, έχει ασκήσεις ισορροπίας, βάδισης και την αποθεραπεία, μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα. Μην χάσετε την ομιλία του κυρίου Μπαμίδη το βράδυ, το απόγευμα, γιατί θα σας πει πολύ περισσότερα από αυτό που σας δείχνει τούτη εδώ η εικόνα. Είναι οι εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας και η COVID μας έφερε και πιο κοντά σε αυτά τις εφαρμογές. Έχουμε προβλήματα γιατί έχουμε μια ανασφάλεια και έναν αναλφαβητισμό των ηλικιωμένων μας απέναντι στην τεχνολογία, αλλά δίνει πολλές δυνατότητες για να γίνει επανεκπαίδευση από απόσταση, να είναι πολύ εξατομικευμένη όλες αυτές οι πλατφόρμες με τη αυξημένη ή εικονικής πραγματικότητας, με τα avatar που αναπτύσσονται και τα λοιπά, μπορούν να ελεγχθούν και να δουλευτούν πολύ ωραία, γιατί απευθύνονται στο σύνολο που ελέγχει την ισορροπία και την κινητική απάντηση. Χρησιμοποιούν και τα μάτια και τα αυτιά και το κεντρικό νευρικό σύστημα και τους περιφερειακούς υποδοχής και τα εκτελεστικά όργανα. Δεν είναι τόσο ακριβό και τόσο εξωτικό όπως φαίνεται. Υποθέτω ότι περνώντας τα χρόνια θα μπει περισσότερο στη ζωή μας. Ο φυσικοθεραπευτής παραμένει ένας ενεργότατος και χρησιμότατο μέλος της ομάδας από το κρεβάτι, στις μεταφορές, τη μετακίνηση, στην εκπαίδευση της χρήσης των βοηθημάτων, στην υλοποίηση των προγραμμάτων άσκησης. Το ίδιο και ο εργοθεραπευτής, ο οποίος είναι πολύτιμος για να βοηθήσει την επανεκπαίδευση ή την τροποποίηση κάποιων λειτουργιών της καθημερινής ζωής, να προσφέρει τις παρεμβάσεις και τις λύσεις για ασφάλεια στο δομημένο περιβάλλον. Οι μεταφορές είναι το μεγάλο μας στοίχημα, εκεί πέφτουν οι ασθενείς. Πρέπει να διευκολυνθούν οι μεταφορές, να γίνουν με ασφάλεια και να έχουν και πρόληψη του πιθανού ατυχήματος. Υπάρχουν λύσεις και δεν είναι ακριβές. Γιατί υπάρχει αυτή η προκατάληψη ότι ναι, ένα τέτοιο γερανάκι μπορεί να κοστίζει εκατομμύρια. Ναι, μα δεν είναι για τον καθένα, αλλά μια σανίδα τέτοια κοστίζει λιγότερο από 50 ευρώ και μπορεί να, και να χαλάει και ακόμα ούτε 5 για να κάνει μια μπανιέρα ασφαλή. Επειδή κοινότητα και αποκατάσταση στην κοινότητα σημαίνει συμμετοχή, ο καλύτερος τρόπος για να την έχουμε αυτήν είναι η συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα. Η εικόνα, έχουμε βίντεο εδώ, αλλά δεν θέλω να φάω χρόνο. Απλά να μείνω ότι υπάρχουν προγράμματα στην κοινότητα. Βέβαια, στην Ελλάδα το γιόγκα για τις κυρίες κάποιας ηλικίας ίσως είναι λίγο δυσνόητο, αλλά ή ο χορός με τα ρολέιτορ, το οποίο είναι καταπληκτικό. Έχουμε όμως την ευκαιρία να έχουμε, ειδικά στην περιφέρεια, ομάδες που ασχολούνται με τον παραδοσιακό χορό. Και οι παραδοσιακοί χοροί της Ελλάδας είναι πολύ και ομαδικοί και έχουν και όλο το περιεχόμενο, το κινητικό, το οποίο μας χρειάζεται για αυτή την ιστορία. Είναι παρατηρημένο ότι οι ασθενείς που εμπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες έχουν λιγότερα ατυχήματα και είναι πολύ πιο ενεργοί και αποτελεσματικοί στην καθημερινότητά τους. Επειδή στην κοινότητα έχουμε και ασθενείς όλων των επιπέδων, δηλαδή μπορεί να έχουμε και τον εξαρτημένο ασθενή, εκείνον που δεν τα κατάφερε ή δεν έχει τόσο πολύ συνοσηρότητες και χρειάζεται περίθαλψη και βοηθό, στην κοινότητα πρέπει να αγκαλιάσουμε και να φροντίσουμε και τους περιθάλποντες. Χρειαζόμαστε λοιπόν ομάδες και στήριξης και εκπαίδευσης για αυτούς τους ανθρώπους, και αν είναι όπως το κλασικό παράδειγμα στην ελληνική οικογένεια, κάποιος από το ζευγάρι ή κάποιος πολύ στενός συγγενής, δεν είναι επαγγελματίας φροντιστής δηλαδή, που και αυτοί θέλουν την εκπαίδευση και τη στήριξή τους, αλλά συνήθως είναι κάποιος από την οικογένεια, αυτός χρειάζεται και μια διαδική παρέμβαση για τις σχέσεις στην οικογένεια και στο ζευγάρι.
Για να κλείσω, θα ήθελα να συμμεριστώ και εγώ το όνειρο του κυρίου Δρόσου και όλων μας που στηρίζουμε το FFN και είναι η πολύτιμη υιοθέτηση μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας και όσο γίνεται εναρμονισμένων πρακτικών για να εξασφαλίζουμε την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ένα καλό λοιπόν εργαλείο είναι ένα φύλλο εργασίας ή ιστορικού που καταγράφει τις πληροφορίες που σχετίζονται με την παρακολούθηση ενός ατόμου στην προκειμένη περίπτωση με κάταγμα εθραυστότητας. Αν αυτό ξεκινήσει από την κλινική που χειρουργήθηκε ή παρέλαβε τον ασθενή και τον ακολουθεί στην μετεχειρητική αποκατάσταση και μετά στην κοινότητα, θα πιάσει το φιλότιμο και τους υπόλοιπους συναδέλφους να το συμπληρώνουν και να το παρακολουθούν και έτσι θα έχουμε και πληροφορίες, data που είναι το ζητούμενο, αλλά και το προφίλ των παρεμβάσεων που μπορεί κάποιος να ξέχασε να κάνει. Άμα τις δει κάπου γραμμένες, λέει, αυτό δεν το κλικάρισα, μήπως πρέπει να το δω. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Στάθη, που όπως πάντα είναι πολύ σαφής, πολύ αγγίζει on the point, on to the point. Και τώρα να δούμε με ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις από εδώ από το κρατήριο? Έχουμε χρόνο. Ναι. Ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετικές ομιλίες όλες και περιστατωμένες. Επειδή εργάζομαι στον χώρο της αποκατάστασης, είμαι νοσηλεύτρια, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν υπήρχε στη διεπιστημονική ομάδα της αποκατάστασης της ενδονοσοκομιακής η παρουσία του νοσηλευτή. Νομίζω ότι είναι από παραδρομή, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Και απλώς να πω ότι ο νοσηλευτής, επειδή δεν έχει αυτό που λέμε θεραπευτική σχέση με την στενή έννοια του όρου, συχνά παραλείπεται ως επαγγελματίας υγείας και μέλος της επιστημονικής ομάδας. Όμως, ο νοσηλευτής είναι αυτός που θα εκπαιδεύσει στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής και θα συνεχίσει το έργο των άλλων θεραπευτών, γιατί είναι δίπλα του 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης, ό,τι αφορά τους ουροκαθετήρες που πρέπει να φερούνται, και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, συχνά, κάνοντας μια κλινική εξέταση στον άρρωστο, βλέπουμε ότι ενδεχομένως να έχει κατακλύσεις ή να έχει προβλήματα που είναι απαγορευτικά για την αφαίρεση του ουροκαθετήρα, του ενδοκιστικού, σε πρώτη φάση, αν και αυτό είναι το ζητούμενο μετά από ένα χειρουργείο. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ. Στο πρώτο, να σας δώσω μια μικρή απάντηση εγώ σε σχέση με το ότι γιατί δεν αναφέρεται ο νοσηλευτής. Διότι δεν μπορεί να διανοηθεί νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο ασθενής και να μην είναι ο νοσηλευτής μέσα. Όπως είναι ο ορθοπαιδικός χειρουργείο, φυσικά είναι και ο νοσηλευτής στο θάλαμο. Και είναι πολύ σημαντικός και μάλιστα σε ένα προηγούμενο συνέδριο του FFN είχαμε κάνει μια ομιλία, την οποία είχα κάνει εγώ, την πρόληψη των πτώσεων μέσα στο θάλαμο, όταν είναι χειρουργημένος, μέσα στο θάλαμο του νοσοκομείου, που είναι σημαντικό κομμάτι και που δεν δίνουν τόση σημασία και πέφτουν οι άρρωστοι μέσα στο θάλαμο. Τώρα για το άλλο, ο κύριος Παναγιωτόπουλος ήθελε κάτι να σχολιάσει. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικές παρουσιάσεις. Πράγματι, καλύφθηκε πολύ καλά το όλο θέμα. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπε η κυρία κυρία Νικηφόρου, ότι ναι, μεν έτσι πρέπει να είναι, αλλά δεν είναι αυτονόητο σε όλους. Και καλό είναι να τονίζεται από καιρού εις καιρών, γιατί μερικές φορές και τα αυτονόητα ξεχνιούνται. Επίσης, ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε όλους μας. Ποιοι είναι οι τυχεροί άρρωστοι, αυτοί που χειρουργούνται τη Δευτέρα ή την Παρασκευή? Γιατί και εκεί υπάρχει ένα θέμα, τη Δευτέρα. Επομένως, εκείνοι που δεν είναι τόσο καλοί, να το συζητήσουμε. Παίζει ρόλο με τη διαθεσιμότητα των πόρων που έχουμε. Πρέπει όμως να το δούμε. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να ρωτήσω την κυρία Μητσιοκάπα, είπε γρήγορη αποκατάσταση. Ήθελα να μας πείτε όλοι σας αν υπάρχει διαφορά μεταξύ κινητοποίησης και αποκατάστασης. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι η αποκατάσταση αρχίζει μετά από ένα ορισμένο σημείο, όταν δοθεί η άδεια, όπως είπε η κυρία Μητσιοκάπα, και το πλάνο από τον ορθοπαιδικό. Η κινητοποίηση όμως είναι κάτι διαφορετικό.
Και για να μπλέξω λίγο ακόμα τα πράγματα, θα πω γιατί στην ομάδα να μην είναι και ο αναισθησιολόγος. Θα μου επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω εγώ. Η αποκατάσταση ξεκινάει πριν το χειρουργείο. Όπως θα σας έλεγα ακόμα και στους ακροτηριασμούς, το πρόγραμμα, εφόσον έχεις χρόνο, ξεκινάει πριν. Βέβαια, εκεί εμπλέκονται ομάδες. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια αυστηρή ομάδα αποκατάστασης, στην οποία συμμετέχουν εξ οφίτσιο άνθρωποι. Δηλαδή, δεν μπορείς να διανοηθείς ότι ο νοσηλευτής, ο φυσικοθεραπευτής, ο εργοθεραπευτής ή ο ψυχολόγος δεν θα είναι μέλη της ομάδας αποκατάστασης. Αυτό είναι δομημένο και έχει ακουστεί, ακούγεται πάντα. Οπότε δεν τίθεται θέμα συζήτησης υποστήριξης περισσότερο των συγκεκριμένων φορέων. Το επόμενο κομμάτι, το πότε πρέπει να γίνει ένα χειρουργείο, ίσως νομίζω ότι θα αξίζει, εφόσον θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε, ίσως να πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έτσι, για να είμαστε σωστοί. Γιατί η καθυστέρηση φέρνει πάρα πολλές βλάβες και η διαφορά μεταξύ κινητοποίησης και προγράμματος αποκατάστασης, η κινητοποίηση είναι ένα μέρος του προγράμματος αποκατάστασης. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το μόνο. Βέβαια, υπάρχει οξύ αποκατάσταση, οξύ, η χρόνια. Εννοώ, να πω ότι ακριβώς εννοώ ότι χειρουργείται ένας άρρωστος την Παρασκευή και ο φυσίατρος δεν είναι πάντα διαθέσιμος όπου είναι, έτσι, και η ομάδα δεν μπορεί να συνέρχεται συνεχώς. Και μπορεί αυτός ο άρρωστος να μένει τελείως ακινητοποιημένος μέχρι τη Δευτέρα, που αυτό είναι τραγικό. Επομένως, το να έχουμε, ας το πούμε, μια δομημένη άποψη ότι αυτή τη στιγμή ο ασθενής κατέβει από το χειρουργείο. Πρέπει ο αναισθησιολόγος να ξέρει ότι εμείς είμαστε προετοιμασμένοι μόλις θα κατέβει να τον σηκώσουμε να καθίσει. Επομένως, δεν πρέπει να του δώσει μια τέτοια βαριά νάρκωση που να το κρατάει ναρκωμένο τρεις μέρες, να του δώσει ένα τόνο πιοειδών. Πρέπει να του δώσει κάτι ελαφρό, γιατί θα πρέπει να ξέρει ότι εμείς περιμένουμε κάτω, όταν λέω εμείς, νοσηλευτές, γιατροί, φυσικοθεραπευτές, όλοι, θέλουμε να τον σηκώσουμε σε μια ώρα, να κάτσει καθιστός και να μην περιμένουμε τη Δευτέρα και να μην περιμένουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Επομένως, θα έλεγα ότι αν λέγαμε, εντάξει, ας γίνει το πρόγραμμα της αποκατάστασης ολοκληρωμένο, αλλά για να διευκολύνουμε λίγο τα πράγματα, την κινητοποίηση απαιτούμε να την κάνουμε σε μία ώρα αυτή τη στιγμή θα κατέβει ο ασθενής. Αυτό θα ήθελα να σχολιάσουμε και να συμφωνήσουμε. Ένα εξαιρετικό, θα μου επιτρέψετε, μια και ξεκίνησα να απαντώ. Δεν σας πειράζει, το συζητήσουμε για λίγο. Το άμεσο είναι το μόνο σίγουρο. Η κινητοποίηση, από ποιον θα γίνει η υποσυζήτηση. Δηλαδή, δεν μας αφορά, μας ενδιαφέρει η κινητοποίηση. Αν ακούσαμε στην πραγματικότητα η ομαδική προσέγγιση, τα πέρι του κρεβατιού θα μπορούσαν να είναι ένα κομμάτι που είναι κοινός τόπος μεταξύ φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας και νοσηλευτικής. Οπότε εκεί είναι το επόμενο κομμάτι. Το τρίτο είναι ότι φυσικοθεραπευτής δεν θα υπάρχει το Σαββατοκύριακο. Είτε ακόμα και ιδιωτική δομή να είναι. Εκείνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι ο αναισθησιολόγος είναι απαραίτητος να υπάρχει, δεν ξέρω αν πρέπει να την ονομάσουμε ομάδα αποκατάστασης. Στην ομάδα αντιμετώπισης, ναι, αλλά δηλαδή στην ομάδα του χειρουργείου είναι απαραίτητος. Αν υπάρξει πόνος και χρειαστεί κάτι περισσότερο από την απλή ομαδική προσέγγιση, τότε ο αναισθησιολόγος υπάρχει. Το βασικό είναι ότι κατανοούμε, και είναι πολύ σημαντικό όπως το είπατε, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε τα δικά μας. Είναι ότι καταλαβαίνουμε πού είναι το πρόβλημα των χειρουργών ως προς την αντιμετώπιση του κατάγματος. Δηλαδή μπορούν να εμπιστευτούν τη δεύτερη ή τρίτη μέρα. Την πρώτη μέρα το σηκώνουν εκείνοι και μετά υπάρχει πιθανότητα κάπου το πρόγραμμα να χωλαίνει. Και όλο τώρα το θέμα για τους χειρουργούς είναι να εστιαστούν στο να γίνει να τους δοθεί η δυνατότητα με την καλύτερη αντιμετώπιση στην αναισθησιολογική, οπότε καταλαβαίνω, να γίνει γρηγορότερα η κινητοποίηση και να δοθούν οι δυνατότητες στον ασθενή. Άρα λοιπόν, αυτό το σπουδαίο που κάνει το FFN, ότι μου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβω το πρόβλημα που εσύ έχετε, που δεν αφορά εμένα, ή τον φυσικοθεραπευτή, ή τον εργοθεραπευτή, ή τον νοσηλευτή, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το κατάλαβα και νομίζω ότι πρέπει να έχω απαντήσει κιόλας. Κυρία Πανουριά, κάτι θέλει να πει? Ήθελα να πω καταρχήν, πολύ ωραία η ερώτηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Στην Αγγλία έχουμε δει ότι η επικινδυνότητα της εγχείρησης είναι την Τετάρτη. Και αυτό είναι γιατί δεν υπήρχε φυσιοθεραπευτής το Σαββατοκύριακο.
και κατά συνέπεια δεν σηκώνονταν ο ασθενής από το κρεβάτι. Η Δευτέρα είναι επικίνδυνη όταν δεν υπήρχαν χειρουργία, γιατί σημαίνει ότι είχε πέσει Παρασκευή βράδυ και περιμέναμε για να εγχειριστεί. Η Παρασκευή ήταν επικίνδυνη, γιατί δεν υπήρχε ο φυσιοθεραπευτής όπως και την Τετάρτη, γιατί την Τετάρτη άντε κάτι γινότανε. Τελικά όλο αυτό, πώς το λύσαμε, βάλαμε κάποια λεφτάκια και πήραμε τους φυσιοθεραπευτές και το Σαββατοκυριακό και έρχονται και κινούν τους ασθενείς από την πρώτη μέρα μετά. Δεν κινούν τους υπόλοιπους, αλλά τα πρώτα μετεγχειρητικά τα κάνουν. Και γι' αυτό παρέμεινε η Τετάρτη σαν επικίνδυνο. Αυτό γιατί μετακινούνται την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά είναι μετά στάσιμη την Σάββατο και την Κυριακή. Αυτό όσον αφορά τις ημέρες της εβδομάδας. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικές οι ομιλήτριες για ό,τι μας είπανε. Εγώ από τη δική μου την πλευρά, επειδή πάνω δεν έχουμε φυσιάτρους, είναι πολύ πιο σπάνια από τους γυρίατρους οι φυσίατροι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυρία Μιχαήλτα ξέρει την εμπειρία μου. Ξεκίνησα από μονάδες αποκατάστασης ως γυρίατρος στην Ιταλία, οπότε δούλευα πολύ κοντά με τους φυσιοθεραπευτές και τους εργοθεραπευτές και τους φυσιάτρους και καταλαβαίνω λίγο πολύ τι κάνει ο καθένας. Θέλω να πω ότι όπως γίνονται και στις μονάδες αποκατάστασης, η αποκατάσταση και η κίνηση του ασθενούς δεν είναι του φυσιοθεραπευτή, δεν είναι του εργοθεραπευτή, δεν είναι μόνο του νοσηλευτή. Είναι ολονών μας και δεν είναι μόνο το σηκώσαμε τον παππούλη και τον βάλαμε στην καρέκλα. Είναι, έχει ο παππούλης φάει, έχει πιει, έχει ξυπνήσει, μήπως είναι ακόμα από το υπνοτικό που του δώσαμε το βράδυ. Τι ώρα θα πάμε να τον σηκώσουμε, πότε θα τον σηκώσουμε. Έχετε εδώ στην αίθουσα, ποιος έχει ποτέ μπει σε ένα νοσοκομείο χωρίς κατάγματα κτλ. Μπορείτε να σηκώσετε το χέρι, εγώ έχω μπει. Μπήκατε σε νοσοκομείο. Ποια ήταν η εμπειρία σας, εμένα η χειρότερη. Γιατί σε ξυπνάνε το πρωί 6 ώρα να σου πάρουν την πίεση. Άμα με ξυπνάνε εμένα 6 ώρα το πρωί, η πίεση έχει φτάσει στο ταβάνι. Δηλαδή είναι και λίγο αυτά, να κοιτάξουμε αυτή την ολική που λέμε, την ολιστική προσέγγιση, είναι και λίγο αυτό, ποιον άνθρωπο έχουμε απέναντί μας. Και εγώ το θεωρώ, όχι έλλειψη ότι δεν υπάρχουν τα πρωτόκολλα για τη φυσιοθεραπεία, ευτυχώς που δεν υπάρχουν, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τον κάθε έναν. Το πρώτο τελευταίο που έχω να πω είναι ότι να αρχίσουμε να περπατάμε από τώρα, γιατί έρχονται τα 80 σε όλους μας, σας ελπίσουμε, και τα συνέδρια 3-4 ημερών καθιστή δεν κάνουν καλό. Το χορό που είπε η κυρία Στάθη, εμείς κάνουμε χορό κάθε Δευτέρα στο Milton Keynes, ελληνικό. Έχουμε το group μας, το χαιρόμαστε, χορεύουμε τους καλαματιονούς μας και πάμε πάρα πολύ καλά. Έχει ανέβει η αεροβική μας γυμναστική και όλα. Το τελευταίο το ξέχασα, δεν πειράζει, θα μου έρθει εμένα, θα ξανάρθω. Γεια σας. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, να σας πω ότι βέβαια, η ύπαρξη των guidelines μας έχει βάλει σε μια διαδρομή. Δηλαδή, σε μια διαδρομή διασφάλισης του ασθενούς, πρώτα απ' όλα, σε πρώτη φάση, γιατί ξέρεις το βασικό δρόμο, οπότε ξέρεις και πότε πρέπει να ξεφύγεις όταν εξατομικεύεις. Και το δεύτερο, του γιατρού και όλων των υπολείπων. Γιατί αν έχεις τα guidelines και έχεις κινηθεί με αυτό, δεν έχεις πρόβλημα με τις νομικές παραθέσεις. Τα guidelines είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά επουδενή δεν εφαρμόζονται σε όλους. Οπότε νομίζω είναι απλά διευκρίνηση αυτό που είπατε. Το επόμενο, το οποίο το απλά το σχολιάζω κι εγώ, είναι πράγματι ότι η ιατρικοποίηση, το μοντέλο της ιατρικοποίησης στον ασθενή και ειδικότερα στα χρόνια μη μεταδιδόμενα νοσήματα, είναι αυτό που τελικά οδηγεί, εδώ και 45 χρόνια έχει αποδειχθεί με εργασίες, ότι οδηγεί στο τέλος στην απώλεια των μεγαλύτερων σε ηλικία ενηλίκων. Οπότε νομίζω ότι το σωστότερο απ' όλα είναι να μπαίνουμε σε καινούργια μοντέλα, να δοκιμάζονται και η αποκατάσταση γι' αυτό είναι καλή, γιατί είναι κάποια άλλη προσέγγιση. Το ενδιαφέρον και θα ήθελα ίσως κάποιος από τους ομιλητές να μας, νομίζω η κυρία Μητσιοκάπη ή η κυρία Στάθη, δεν είμαι σίγουρος, θα ήταν, είναι ενδιαφέρον το πολυεπιστημονικό με το διεπιστημονικό. Γιατί ξέρετε ότι η αποκατάσταση έχει συγκοινωνούντα δοχεία.
Και επειδή έχουμε δει στα περισσότερα μοντέλα το multidisciplinary με το interdisciplinary, έχει μεγάλη διαφορά και έχει διαφορά στους χρόνους, στις εργατοώρες, στην αποτελεσματικότητα. Αυτό που λένε τότε στιγμή οι κατευθυντήριες οδηγίες, μιλάνε πιο πολύ για πολυεπιστημονικό μοντέλο, δηλαδή για ένα που λειτουργεί ανεξάρτητα χωρίς μεγάλες συναντήσεις. Αλλά έχουμε δει ότι η αποτελεσματικότητα σε άλλες περιπτώσεις αφορά τη συνεδρίαση ομάδας, που είναι το διεπιστημονικό, που όλοι μαζί αποφασίζουν από κοινού σε ένα brainstorming της τις γραμμές του προγράμματος και την αξιολόγηση. Στο τέλος θα κάνουν τις πράξεις τους και θα ξαναγυρίσουν πάλι. Οπότε απλά το συζητώ. Αν θέλει η κυρία Πανουργιά να πει κάτι, χαρά μου, και μετά... Πολύ γρήγορα, ναι. Θέλω, γιατί δεν μου ήρθε το τελευταίο, θέλω να πω σε αυτό που είπατε. Δηλαδή μου ήρθε, αλλά δεν έχει σημασία πλέον. Ότι δεν διανοούμαστε πλέον εμείς επάνω να ξεκινήσουμε την ημέρα μας χωρίς το meeting όλων των. Εγώ δεν ξεκινάω 9 παρατέταρτο, έχουμε για να βοηθήσουμε τους ορθοπαιδικούς να έρχονται. Η ημέρα ξεκινάει ως εξής, 8 η ώρα γίνεται το trauma meeting, που κάθονται και λένε τα περιστατικά και οργανώνονται τα χειρουργεία. Το κάναμε 8.30 για να μπορούν να έρθουν και οι ορθοπαιδικοί σε 9 παρατέταρτο. Έρχεται το team, τουλάχιστον οι επιμελητές να είναι, αν όχι και οι διευθυντές της ορθοπαιδικής. Έχουμε τον εργοθεραπευτή, τον φυσιοθεραπευτή, τις νοσοκόμες, τους γιατρούς, τους κυριατρούς, και κάνουμε όλοι μαζί, εμείς έχουμε και τον discharge coordinator, εντάξει, κάνουμε όλοι μαζί το τι κάνει ο κάθε ασθενής και ποιο είναι ο σκοπός του κάθε μέρα. Και μία φορά την εβδομάδα έχουμε το πιο μεγάλο meeting που καθόμαστε και τα συζητάμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα. Δεν διανοείται, και αυτό δεν γίνεται μόνο στην ορθοπαιδική, γίνεται και στα οξία γυριατρικά, και όχι μόνο επειδή είμαστε γυριατρικοί, είμαστε πιο καλοί από όλους. Αυτό γίνεται σε όλες τις μονάδες, ανεξαρτήτου ειδικότητα στο νοσοκομείο. Αυτό ήθελα να πω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει. Η κυρία Στάθη έχει σηκώσει ένα χεράκι, το οποίο δεν είναι σωστό, μια και είναι, έχει κάνει τέτοιο κόπο, να μην δισεβαστούμε και να την ακούσουμε. Δεν πειράζει. Ακούω πράγματα που είναι πολύ πολύτιμα. Μακάρι να είχαμε την ευκαιρία να έχουμε και εμείς αυτή τη δυνατότητα με την Αγγλία σε όλους. Προσπαθούμε να κάνουμε ομάδες, ακόμα και στην πρωτοβάθμια, και λειτουργεί όπου υπάρχουν μορφωμένοι θεραπευτές και καλή διάθεση και κυρίως μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Εκεί είναι η προϋπόθεση αυτό. Είτε είναι διεπιστημονική τη λέξη, είτε πολυεπιστημονική, είτε όπως θέλεις. Και καλά είναι να υπάρχει και ένας συντονισμός, για να μην γίνεται το όπου λαλού πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Αλλά θέλω να πω κάτι από και εκεί, σήκωσα το χέρι, γιατί δεν θέλω να φύγει, για την κυρία που μίλησε, η κυρία Νικηφόρου νομίζω, για το θέμα της νοσηλεύτριας. Για όνομα του Θεού, δεν την παραλείπει κανείς τη θεωρή αυτοκόλλητη μέσα στο χώρο, ή αυτοκόλλητο, για να είμαστε διεφιλικοί. Στο νοσοκομείο δεν πρέπει να υπάρξει νοσοκομείο χωρίς νοσηλευτές, νοσηλευτίες. Εκεί που μας λείπουν, εκεί είναι πολύτιμοι, εγώ στη διαφάνειά μου το είχα, το νοσηλευτή και την νοσηλεύτρια αποκατάστασης. Πολύ θα ήθελα να τους είχα, πιο πολλούς και πιο διαθέσιμους και πιο μορφωμένους. Και πολύ χάρηκα που άκουσα σε προηγούμενη παρουσίαση ότι κάποιος είπε ότι υπάρχουν στην νοσηλευτική πλέον σαν τμήμα, σαν μεταπτυχιακό και τα λοιπά, που μπορεί να έχουμε σε λίγα χρόνια διαθέσιμους νοσηλευτές αποκατάστασης. Είναι πολύτιμοι συνεργάτες, μπορεί να πάρουν ένα μεγάλο μέρος από την φροντίδα των ασθενών. Κυρία Μητσιοκάπα, θα ήθελε κάτι να πει. Μάλιστα, εγώ αυτό που θα ήθελα λίγο να τονίσω είναι ότι η αποκατάσταση δεν γίνεται μόνο στις κλινικές μας, δηλαδή ξεκινά από την ορθοπαιδική. Και αυτό ίσως θα πρέπει να το καταλάβουν λίγο και οι ορθοπαιδικοί. Βέβαια, είναι διαφορετικό το μοντέλο. Εκεί τη διαχείριση των ασθενών την έχει ο θεράπων ιατρός, ο χειρουργός. Όμως, πράγματα στα πλαίσια της αποκατάστασης, μέρος μάλλον της αποκατάστασης, ξεκινάει εκεί. Και θα πρέπει να ξεκινάμε τις καλύτερες συνθήκες, γιατί αν ο ορθοπαιδικός αποφασίσει να συνεχίσει την ενδονοσοκομιακή αποκατάσταση σε μια κλινική αποκατάσταση, εμάς, αν ο ασθενής μας έχει λάβει μέρος σε όλο αυτό το κομμάτι, λίγο πιο οργανωμένα, στην ορθοπαιδική κλινική, μας συμφέρει
θα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα η δουλειά μας. Επιπλέον, το δεύτερο που θα ήθελα λίγο να τονίσω είναι ότι όσον αφορά την επιλογή των ασθενών που κατευθύνονται στην εντονοσοκομιακή αποκατάσταση, τους τρόπους που επιλέγει κανείς για το ποιος ασθενής πρέπει να πάει και να συνεχίσει μέσα στο νοσοκομείο την αποκατάσταση και ποιος πρέπει να πάει στο σπίτι. Ίσως αυτά τα θέματα θα πρέπει να δοθεί λίγο έμφαση για να είμαστε και εμείς πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά μας. Όσον αφορά τώρα το νοσηλευτικό κομμάτι, και θα πω και εγώ το ίδιο, είναι τόσο δεδομένο, έτσι, είναι αυτοκόλλητη όντως ο γιατρός με τον νοσηλευτή, γι' αυτό και η παράληψη και συγγνώμη δηλαδή. Μόνο ο κύριος Παναγιώτης. Να πω, επειδή έχω συνεργαστεί με την κυρία Νικηφόρο αρκετά, δεν ξέρω εάν αυτό ήθελε ακριβώς να ρωτήσει ή κάτι το οποίο ακούγεται συνήθως, γιατί είμαι σίγουρος ότι η κυρία Νικηφόρου ξέρει ποιος είναι ο ρόλος της και το κάνει. Το θέμα είναι πόσοι από τους συναδέλφους της νοσηλευτές συμμερίζονται αυτή την άποψη. Γιατί ακούγεται μερικές φορές ότι εγώ δεν τον μετακινώ γιατί δεν μου έχει πει ο χειρουργός ή δεν τον μετακινώ μέχρι να έρθει ο φυσικοθεραπευτής, γιατί είναι αλλουνού δουλειά. Επίσης, ο φυσικοθεραπευτής προσπαθεί μερικές φορές να σηκώσει έναν ασθενή, παχύσαρκο, τέλος πάντων, με διάφορες δυσκολίες και ο νοσηλευτής λέει ότι δουλειά σου είναι, θα την κάνεις. Επομένως, ναι, είναι αυτονόητος ο ρόλος των νοσηλευτών, αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε, αυτά τα αυτονόητα, να τα επαναλαμβάνουμε και να λειτουργούμε ως ομάδα. Και στο σχόλιο της κυρίας Μητσιοκάπου, ότι αν αποφασίσει ο ορθοπαιδικός, επειδή πρόσφατα έχω ασχοληθεί με τη μετάφραση του βιβλίου του FFN, το Orthogeriatrics, αυτό δεν πρέπει να γίνεται έτσι, είναι η ομάδα. Ο ορθοπαιδικός είναι ένας κρίκος της ομάδος. Η απόφαση για το πότε θα κινητοποιηθεί, πού θα πάει, ανήκει στην ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα, να προσπαθήσουμε σε κάθε χώρο να μιλάμε μεταξύ μας, όχι με σημειώματα, αλλά ή θα κάνουμε το briefing το πρωί όπως κάνει η κυρία Πανουργιά ή το μεσημέρι, να συζητώνται όλα αυτά και οι αποφάσεις θα φέρουν την υπογραφή απόφαση της ομάδος. Νομίζω ότι αν ξεκινήσουμε έτσι θα δούμε μεγάλες βελτιώσεις. Σας ευχαριστώ. Θέλει και ο κύριος Δρόσος κάτι να πει για να κλείσουμε. Να συμφωνήσω με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Εμείς είμαστε τυχεροί και όταν σας ακούω αισθάνομαι πολύ τυχερός. Το έχουμε αυτό το πρωί. Δεν είναι τυποποιημένο briefing, αλλά έχουμε κάθε φυσικοθεραπευτή σε κάθε τμήμα φυσικοθεραπευτή, ο οποίος θα έρθει, συνήθως μας πετυχαίνει στο briefing. Αν έχουμε τελειώσει, θα το πούμε για τα περιστατικά και έτσι έχουμε συνεννοηθεί. Γιατί το έχουμε? Γιατί έχουμε καλούς φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι από χρόνια ήταν οργανωμένοι και παρά το γεγονός ότι είναι λίγοι, έχουν φτιάξει πρόγραμμα, κάνουν rotation και έτσι όλοι ξέρουν όλα τα τμήματα. Έχουν όλα τα νοσοκομεία αυτή τη δυνατότητα. Και σε πολλά νοσοκομεία δεν είναι αρκετοί οι φυσικοθεραπευτές. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Το θέμα το νοσηλευτικό. Ωραία να συζητάμε τα επαγγελματικά μας τέτοια, να τσακωνόμαστε, να θυμώνουμε, αν είναι να μας πάρουν και κάτι. Το Σάββατο το πρωί λοιπόν, όταν κάνω επίσκεψη και λέω αυτή η γιαγιά σηκώθηκε χθες, περπάτησε. Ναι, σήμερα γιατί δεν κάθεται? Δεν απαντάει κανένας. Λέω στον ειδικευόμενο, έλα να τη βάλουμε να κάτσει. Τότε πάει και η νοσηλεύτρια να βοηθήσει να κάτσει. Αν δεν είχα κάνει εγώ επίσκεψη, δεν θα καθόταν. Άρα χρειάζεται μια συνεργασία και μια συνεννόηση και να τυποποιήσουμε γενικώς κάποια πράγματα και κυρίως να τυποποιήσουμε τη συνεννόησή μας. Και να σταθώ και σε αυτό που είπε η κυρία Στάση, φεύγει ο ασθενής από το νοσοκομείο. Τι οδηγίες έχει? Έχει γραπτές οδηγίες? Τώρα τελευταία που αρχίσαμε να το εφαρμόζουμε στην κλινική μας, όταν έρχονται στα εξωτερικά εταιρεία θυμούνται ότι κάτι τους είπαμε. Γιατί τους δώσαμε ένα χαρτί. Τελευταίως αρχίσαμε να το κάνουμε. Αν το τυποποιήσουμε και αυτό, βάζουμε εξ αρχής τον ασθενή, για το συγγενή κυρίως, να αισθάνεται ότι κάτι μου είχαν γράψει εδώ, κάτι πρέπει να κάνω.
Άρα έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε στο FFN. Ευχαριστώ. Θα μπορούσα να μιλήσω κι εγώ που δεν έχω και οθόνη ανοιχτή, με έχει κλείσει ο διαχειριστής. Ολοπαράπονο. Ναι. Είμαι η κυρία Καμαριάννη, είμαι φυσιοθεραπεύτρια και σας ακούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευχαριστώ και για την πρόσκληση τον πρόεδρο και καθηγητή κύριο Δρόσο. Εγώ θα ήθελα να σας δώσω, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ήθελα να σας δώσω μία εικόνα, άλλη πέρα από το νοσοκομιακό σύστημα ή το κέντρο αποκατάστασης, και να σας πω και να σας τονίσω, όπως σωστά το ήδη έχετε θέσει, την συνεργασία και την διεπιστημονικότητα στις ομάδες όσον αφορά την αποκατάσταση και την πρόληψη πτώσης, αλλά κυρίως την αποκατάσταση μετά από κατάγματα. Θα σας περιγράψω λοιπόν και θα αναφερθώ και στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης που κάνει μια καταπληκτική δουλειά η Ορθοπαιδική Κλινική, και αυτή έχει να κάνει σε δύο τομείς. Το ένα είναι ότι κάνει χειρουργία fast track, που σημαίνει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα καλό και αποδοτικό στο οικονομικό σύστημα της χώρας και το νοσηλευτικό. Και ένα δεύτερο είναι ότι μας έχει δείξει την εμπιστοσύνη και στους ενδοσκοπιακούς φυσιοθεραπευτές, αλλά και στους εξωτερικούς, τους θεωρεί συνεργάτες και απαραίτητο εργαλείο τους. Και εμείς καλούμαστε λοιπόν να παραλάβουμε έναν ασθενή, ο οποίος ήταν και είναι ακριβώς όπως τον περιγράψατε, πιθανά να έχει τον απόϊχο ενός τελείριου, πιθανό να έχει επιπτώσει από τα φάρμακα, αλλά και να είναι κινητικά αδύναμος ή όχι ενεργητικός τόσο όσο θα έπρεπε. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι το έργο μας το ξέρουμε, ξέρουμε τα red flags, τι θα πρέπει να προσέξουμε για να μην καταστρέψουμε το φοβερό έργο του χειρουργού, αλλά και να μπούμε το τάχιστο στην αποκατάστασή του και στη βάδισή του, έτσι ώστε να είναι λειτουργικά ικανός ή τουλάχιστον τον πρώτο καιρό να αυτοεξυπηρετείται. Η μεγαλύτερη δυσκολία πέρα από το έργο μας το επιστημονικό και το πραγματικό είναι νομίζω η συνεργασία. Δηλαδή, όταν καλούμαστε να βρούμε, να δούμε αυτόν τον ασθενή, δεν θα πρέπει απλά να εκπαιδεύσουμε τον ασθενή να κάνει κάποια πράγματα, αλλά τις περισσότερες φορές χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε το περιβάλλον του. Αν υπάρχει φροντιστής, θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και αυτόν, γιατί πιθανά δεν ξανάπιασε ή δεν φρόντισε ποτέ έναν καταγματία ή έναν υπερήλικα. Αυτό το ρόλο λοιπόν θα έπρεπε, φαντάζομαι, να τον είχε κάποιος άλλος, γιατί πραγματικά εξηγούμε στους συγγενείς ή στους φροντιστές ότι αυτός ο άνθρωπος δεν του αρκεί να καθίσει μία φορά την ημέρα, πρέπει να καθίσει τόση ώρα για τόσες φορές την ημέρα και θα πρέπει να μπαίνει σε μια κινητική διαδικασία. Άρα λοιπόν και εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να κάνουμε αυτό που μας μαθαίνανε στην πρώτη ηλικίου ή στην πρώτη γυμνασίου, το πώς οι κύκλοι ενώνονται. Και θα πρέπει αυτό να το κάνουμε με ένα πολύ καλό τρόπο, ενισχύοντας την αξιοπιστία μας, την επαγγελματική και την επιστημονική ο κάθε τομέας, αλλά και σαφώς να έχουμε την ικανότητα να συνεργαστούμε με τους ειδικούς σε κάθε ειδικότητα, με πρώτο τον θεράποντα ιατρό, εάν αυτός είναι ο χειρουργός. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε και να... να ολοκληρωθεί ένα λεπτάκι. Να πω κάτι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η κυρία Κοντρώνη δεν θα μου παρεξηγήσει. Μετά ο παπάς ευλογάει πρώτα τα γένια του και μετά τους άλλους. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι ένα πράγμα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν υπάρχουν για μας επαγγελματικά. Δεν υπάρχει ιδιώτης, δεν υπάρχει δημόσιος, δεν υπάρχει... Το απλά το αναφέρω γιατί πρέπει να ακούγονται. Υπάρχει το νοσηλεία κάπου και έχει ανάγκη από νοσηλεία. Γιατί, και λέω γιατί είναι θέματα που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς, ή κάτι το οποίο μπορεί να πάει στο σπίτι και να κάνει ένα πρόγραμμα εκεί, για να τα ξεχωρίσουμε. Όμως, αναφερθήκατε πολύ σωστά στη χαμένη αλυσίδα. Και η χαμένη αλυσίδα είναι αυτό που λείπει στην δευτεροβάθμια περίθαλψη, ουσιαστικά στα νοσοκομεία, που λείπουν οι ομάδες αποκατάστασης και τούτη στιγμή αρνούνται να καταλάβουν την ανάγκη, όχι οι εργαζόμενοι, αυτό είναι το τελευταίο. Αργούνται να καταλάβουν όλοι όσοι πρέπει, ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι. Δεν μπορεί να έχεις ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο και να έχεις 8 φυσικοθεραπευτές. Ποιος θα μιλήσει γι' αυτό όμως? Έτσι, και να έχεις μικρότερα νοσοκομεία, δηλαδή τριτοβάθμια, και να έχεις μικρότερα νοσοκομεία με 16. Δεν λέμε να πάρεις από εκεί και να πας αλλού, αλλά πόσο να αντέξουν οι άνθρωποι. Και αυτό γιατί δεν μιλάμε τότε τη στιγμή για τη μία ειδικότητα ή την άλλη ειδικότητα, μιλάμε για το πώς πρέπει να γίνει αυτό. Ο κύριος Δρόσος είπε κάτι πολύ σωστά, πρέπει
να μπορέσουμε να το ταιριάξουμε. Πρέπει να καταλάβουμε. Αν δεν είχαμε χάσει αυτά τα 14 χρόνια που έχουν χαθεί, σας βεβαιώνω ότι θα μιλάγαμε διαφορετικά τώρα και θα λέγαμε μόνο το πρώτο κομμάτι της ομιλίας. Έτσι. Η κυρία Κοτρώνη τώρα. Δύο πραγματάκια και εγώ ήθελα να τονίσω. Όπως είδατε στην ομιλία μου, το θέμα εκπαίδευση το τόνισα πολλές φορές. Εκπαίδευση του ασθενούς όταν αυτός μπορεί. Εκπαίδευση των συνοδών ή φροντιστών. Όσον αφορά τη διεπιστημονική προσέγγιση, ουσιαστικά είναι μια άλλη λογική σε σχέση με την πολυεπιστημονική. Ίσως το πλαίσιο των συνεδριών που γίνονται με τη συμμετοχή 2 ή 3 θεραπευτών, όπως γίνεται πολύ συχνά στο τμήμα μας, δηλαδή συμμετοχή λογοθεραπευτή, ταυτόχρονα με τον εργοθεραπευτή σε κάποια εκπαίδευση συγκεκριμένη, φυσικοθεραπευτή, ταυτόχρονα με τον εργοθεραπευτή. Αυτό είναι το διεπιστημονικό κομμάτι. Και τέλος να πω ότι όσον αφορά τα κριτήρια εισαγωγής σε κέντρα αποκατάστασης, μονάδες αποκατάστασης κλπ, δυστυχώς ακόμη είμαστε εκεί που έχουν να κάνουν με την δυνατότητα ή μη ή την απόφαση των συγγενών του τι θα κάνει ο χειρουργημένος ασθενής ή τη δυνατότητα ή μη να τον βοηθήσουν και όχι τα πραγματικά και ουσιαστικά προβλήματά του ανάγκης αποκατάστασης. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους παρόντες για την συζήτηση που μπορέσαμε να έχουμε. Κρίμα που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Όπως βλέπετε, το πρόγραμμα πιέζει και σπρώχνει στο να αποχωρήσουμε. Οπότε, με το καλό, στην επόμενη συνεδρία στο FFN και στην επόμενη συνεδρία τώρα, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πολύ.